Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στους δέκτες σας, στους εθέρες μας, στην ψυχή μας, στην καρδούλα μας, σε ένα βροχερό, υγρό, χειμωνιάτικο πρωινό. Δεν θα τον πολύ έλεγε Απρίλιο αυτόν που διανύουμε. Γενικότερα μετά το τριήμερο της 25ης είμαστε έτσι κάπως μουντά. Αν δεν έχουμε τριήμερα δεν μπορεί να χαμογελάσει ούτε ο καιρός. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και Πάσχα. Εντάξει, ευτυχώς τώρα πέφτει αργά. Έχουμε καιρό να το σκεφτούμε. Αλλά βροχούλες, ψυχάλες, η γενικότερη έτσι μούχλα, για να το θέσω απλοϊκά, και για τη σημερινή ημέρα και ένα αεράκι που φυσάει. Θα τα ξεπεράσουμε όμως όλα αυτά. Θα κλειστούμε μέσα στα στούντιά μας. Το πρόβλημα είναι φυσικά για τον κόσμο που εργάζεται εξωτερικά, για τον κόσμο που βρίσκεται στους δρόμους. Προσοχή, όσο και κλεισέ να ακούγεται αυτό. Γενικότερα να έχουμε τον νου μας. 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Βροχή καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού, βροχή το μεσημεράκι, θα μειωθεί η ένταση της, αλλά το τσίκι τσίκι θα πάει όλη την ημέρα. Και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 13. Στο λόγο επειδή όμως θα έχει καύσωνα, θα ανεβάσουμε θερμοκρασίες, θα ανεβάσουμε παλμούς, θα ανεβάσουμε θερμότητες από την εγκαρδιότητα που διέπει αυτήν εδώ την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να, τι έγινε. Τι έγινε, τι δεν μας περίμενε καν μια Κατερίνα, θα ήταν. Όχι, όχι, τίποτα, ναι. Δεν. Τίποτε. Μην στα χωριές. Πήρε έτσι, αναπάντητη έκανε. Ναι, αναπάντητη. Μόνο σου θα μείνει. Αυτό φίλε, τι θα ανεβάσουμε, θα κατέβουν όλα. Ναι. Δεν παίρνει καλά το Λευτέρι, τον έχει ποινή αποκλεισμού. Παφούλιας είναι εκτός. Έχει αποδεκατιστεί η ομάδα τώρα που φτάσαμε. Και ο Φωτιάδης τώρα αυτό στεναχωριέμαι, προσπαθώ να τον πείσω. Ναι, τι. Λέει, βγαίνει, κάνει εμπάργο γιατί το χρωστάς, λέει, λεφτά. Α, μάλιστα. 100 ευρώ λέει θέλει. Α, για τη χορηγία. Έχεις μπει με. Εντάξει, κοίταξε ρε παιδί μου, να τα 50 που θα κάνεις το ταψί της Κατερίνας. Κάτι θα μεσολαβήσω, κάτι θα πάρω κι εγώ. Κάτι αυτό είναι, άλλο μπράβο από εκεί. Κάτι ο Δημήτρης από τη Φέρα, και αυτός εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, ο Αράου είναι στην Σταυρούπολη. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε έναν έρανο. Έναν έρανο. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή που να κερδίζει και τους ακροατές που απέχουνε. Να κάνουμε ένα χορό. Ή να πάρουμε δανεικούς ακροατές, δεν γίνεται. Να βρούμε. Μόνο στέλνουμε δανεικούς εμείς, δεν γίνεται. Μόνο στέλνουμε σε άλλες εκπομπές. Πώς κάνω στο NBA, ρε παιδί μου, έτσι με συμβόλαιο μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων. Θύμωσε χθες ο Φωτιάς, λέει, αφού θα φορούσα, λέει, πήγαμε και στο Λαϊκό Δικαστήριο, θα φορούσα, λέει, και την BBC εκεί την μπλούζα, αυτή την Πορτογαλή. Αλλά λέει δεν τη φορά ο τρίτο σερί, λέει έτσι. Ναι, εντάξει. Λέω, κοίταξε, τι τρίτο σερί. Από την Παρασκευή ξεκίνησε να τη φορά. Αυτή η μπλούζα, λέω, άμα έχει στόμα. Θα την κάνουμε πληστηριασμό, charity, charity. Πώς κάνουν οι ποδοσφαιριστές που δίνουν, ας πούμε, για καλό σκοπό να δημοπρατηθεί μία φανέλα τους, έτσι και εμείς θα δημοπρατήσουμε την φανέλα του Μιχάλη. Με την ίδια μπλούζα πήγες, λέω, από το, πήγες στο live του Πατμανίδη. Ευθύνομαι εγώ, που δεν έχω δώσει μία εμφάνιση εκτός έδρας. Εκτός έδρας, ναι. Ναι. Αλλά τα χρώματα στα εντός. Στο φούρνο, ζέστη, αυτά, ανέβηκε τις σκάλες από τον πέμπτο, με τα πόδια. Έτσι, θα μεριμνήσουμε, θα μεριμνήσουμε. Τι λέει, δεν έχουμε τι να πούμε. Δεν έχουμε τι να πούμε, πώς δεν έχουμε. Έχει πραγματάκια. Τι έχει. Φτάνουμε στο τέλος του πρωταθλήματος και δεν έχουμε να πούμε. Ανά δύο χρόνια. Να πάμε στη Λάρισα, τίποτα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν σε εδώ. Βγάλε, θα σας βγάλω κοστολόγιο τώρα. Πώς θα πάρει στη Λάρισα. Θα αρχίσουν να κάνουν εκεί οι Αριανοί. Θα αρχίσουν να κάνουν τώρα. Τι? Να γίνει στη Λάρισα κανένα σκηνικό. Μ' αρέσει που κάνεις και τον Αριανό μαζί. Τι να κάνουμε, να
Προσερή μέρα τελείωσε. Ο Μάρτιος πήγε στον Απρίλιο. Ο Μάρτιος πήγε στον Απρίλιο, βρέχει, κάνει από εβδομάδα να δούμε πώς θα αρχίσουν να βελτιώνουν τα πράγματα. Τώρα το σκέφτηκε, να, οι Αριανοί αυτό θα κάνουν τώρα. Σκέφτονται εκεί, μπας γίνει ένα επεισόδιο εκεί. Υπάρχει ένας μηδενισμός και ένα αυτό. Δύσκολα, το γήπεδο εκεί που βρίσκεται δεν είναι Αλκαζαρνά, είναι μέσα στην πόλη. Εκεί όπου βρίσκεται το ILFC Arena, μπορείς να το οχυρώσεις και να μην πλησιάσει ψυχή. Είναι έξω, ούτε από Τύρναβο μπορείς να έρθεις, ούτε από Τρίκαλα, ούτε από πουθενά. Ναι, γιατί πάει αυτό που λέει και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Ναι, πουθενά, πουθενά. Τα επεισόδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν και έτσι. Είναι τόσο εύκολα ελεγχόμενο που δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αν ήταν το Αλκαζάρ, εντάξει, ξέρεις, ο Αλκαζάρ κατεβαίνει σε εκεί με το τρενάκι. Τους χαλάσαμε τη Φιέστα, ξέρω εγώ, τότε που είχε βάλει ο Κλάους εκείνο τον γκολ. Φιέστα, ήταν τα εγκαίνια, άκουγες τώρα την επανάληψη. Ναι, Φιέστα κάνανε εκεί για... Ναι, 2-1 δεν είχε λήξει. Εκείνο το πρωτοσέλιδο, το Σάντα Κλάους, το πρωτότυπο. Ναι, μας λείπουν το πρωτότυπο έτσι. Μας λείπουν τέτοια πρωτοσέλιδα, δυστυχώς. Ναι, και λέει, μήπως τώρα σου λέει, μην κάνω και πάλι Φιέστα εδώ, πάμε στο Αλκαζάρ. Όχι, δεν αλλάζει. Μάλιστα. Αυτά και αυτό το σενάριο, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ούτε σενάριο ούτε τίποτα δεν βγαίνει. Θα προσπαθήσουμε. Δεν θέλουμε το πρωτάθλημα, τι να γίνει. Θα τη βγάλουμε. Από εδώ και πέρα θα ασχολιόμαστε με NBA, με playoff. Να, μπράβο, NBA και αυτά. NBA και αυτά. Μάλιστα, αύριο θα έχω εκλεκτό φίλο εδώ τη παρέα, τον φίλο στον Ευθύμη που του δίνει συνταγές από το Μαϊάμι. Θα μας δώσει ανταπόκριση και προγνωστικά για τα play-off του NBA. Δεν μας κάνει το χατήρι οι Miami Heat να μπουν μέσα στα play-off και να αντιμετωπίσουν τους Milwaukee Bucks. Είχαμε ετοιμάσει ολόκληρο σχέδιο να μεταδώσουμε live παιχνίδι μέσα από το γήπεδο των Miami. Μικρόφωνο στα γήπεδα στο NBA. Πάμε στη Miami Arena. Ο Ευθύμης. Για λεπτό και αποτέλεσμα και τέτοια. Θα ερχόμουν και ξημερώματα εδώ, αλλά μας τα χάλασε. Κοίταξε. Ο Ευθύμης σας κάνει. Εσύ να μην κάνεις, γιατί όπως πέρυσι που τα έκανες, απίστευτο. Έφυγε, τέτοιο. Ο ένας παίκτης δίνει στον άλλο, κλέβει ο επόμενος. Έτσι. Πάντως, ήταν τρομερό. Αυτό θα γίνει. Αν και αν προχωρήσουν και οι Bugs, σίγουρα θα κάνουμε ένα πρωινό εδώ, μετά θα μαζευτούμε με λαό μπασκετικό που θα ξενυχτάει και θα γίνει ωραία φάση. Μάλιστα. Λες οι Bugs να το πάρουν κιόλας. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν τους πιστεύω. Δεν τους πιστεύει πολλοί κόσμος, γιατί είναι η απειρία, είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν δείξει φέτος ότι είναι πιο σοβαρή ομάδα. Έχεις βάλει ένα διαφορά στο λόγο, επειδή ένα, μια έρευνα εκεί για τους λάτρες της στατιστικής. Ναι. Που έλεγες ότι όσες ομάδες έχουν κάτι νίκες. Ισχύει. Πάνω από 60 νίκες. Όλες το πήρανε. Πάνω από 60 νίκες, όσες πετυχαίνουν στο πρωτάθλημα. Σχεδόν κατακτούν και τον τίτλο στο National Basketball Association, όπως είναι το αρτικό λέξο του NBA. Άρχισες τώρα αυτά, δεν μπορώ εγώ. Έτσι, καλά, κλείσε μόνος σου, έγινε. Ναι, κάτι κλείνω να φουρνίσω. Τσαω. Να φουρνίσει και εμείς να ξεφουρνίσουμε εδώ τα πραγματάκια που έχουμε να σας πούμε. Και μιας και πιάσαμε τώρα τα νωρίς τα μπασκετικά. Ντέρμπι στο τελικό του NCAA. Το γίδι δεν έπαιξα και εγώ, το είχα στο μυαλό μου να παίξω τους Texas Tech. Τη μεγάλη έκπληξη, για πρώτη φορά στην ιστορία τους αγωνίζονται σε τελικό κολεγιακού πρωταθλήματος. Texas Tech λογικό είναι, λογικά είναι κανένα ΤΕΙ. Εκεί στο Texas ας πούμε, ξέρω, ΤΕΙ αυτοματισμού, ΤΕΙ έργων υποδομής, κάτι τέτοιο μας παραπέμπει. Άντε, δηλαδή σηκώθηκα το πρωί και είδα στο 3 την απόδοση στο ημίχρονο που ήταν πίσω με 4-5 πόντους και λέω θα πετάξω και ένα ευρώ με τα τρομερά μου τα στοιχήματα. Προηγούνταν σε κάποια φάση το Virginia με 10 πόντους και τώρα έχουν ισοφαρίσει 59-59, 3-28 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Βέβαια δεν είμαστε σαν αυτόν τον... σαν ένα φίλο, το θεωρούμε φίλο μας... Όχι γιατί θα κερδίζει, το θεωρούμε φίλο μας γιατί προφανώς θα βρισκόταν σε ένα τεράστιο δίλημα όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή κάνα 2 ώρες πριν το τέλος του μάτς, ο οποίος είχε ποντάρει 1.500, 1.500 δολάρια πριν ξεκινήσει όλο το March Madness, όλα τα play-off του κολεγιακού πρωταθλήματος για κατάκτηση του τροπέου από τους Texas Tech, οι οποίοι δίνανε τρανό ποσοστό γιατί το μεγάλη έκπληξη παρουσία τους σε αυτήν την φάση.
Πόνταρε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος $1,500 και η απόδοση του έδινε 300.000. Δηλαδή, όχι η απόδοση του έδινε, το ποσό που θα εισπράξει, εάν και εφόσον το πάρουν οι Texas Tech, θα είναι $300.000. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η απόδοση. Κάντε τη διαίρεση απλή μεθόδων τριών. Βέβαια, πριν από τον τελικό του έδινε το δελτίο του cash out $65.000. Κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο ένα τεράστιο δίλημα. Τι να κάνει και τι θα κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα παίρνουν τα 65.000 στο χέρι. Αλλά έλα μου που 2.56 πριν από το τέλος η Texas Tech είναι για γλωσσοδέτη. Είναι μόλις 2 πόντους πίσω και το παλεύουν στεναρά για να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου. Ποσά και γενικότερα εμπνεύσεις που ουδέποτε θα δούμε εδώ στο λόγο, επειδή ίσως αύριο η εκπομπή θα έχουμε μαζί με το φίλο μας τον Ευθύμιο από το Μαϊάμι και τη σελιδούλα που έχουν το NBA Holics που βοηθάει και μας ενημερώνει για τα τεκμενόμενα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, να μας βοηθήσουν ως προς αυτό το πεδίο. Τώρα μου πεις με μπασκετάκι, εκεί μας καταντήσει και τι, αμερικάνικο, ούτε καν ελληνική καλαθόσφαιρα δεν έχουμε να παρακολουθήσουμε από τη στιγμή που είναι προδιαγεγραμμένα τα πράγματα όσον αφορά εδώ και πάρα πολύ καιρό όσον αφορά την Super League. Αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι φυσικά εδώ ο τελικός της 11ης Μαΐου, αλλά έχουμε ένα μήνα ακόμα μέχρι τότε. Θεματάκια που θα απασχολήσουν σημερινή μέρα από χθες, φαντάζομαι, είναι τα της αναδιάρθρωσης, έτσι σε ένα φιλοσοφικό επίπεδο, γιατί γενικότερα οι αναδιορθρώσεις, οι αναδιαρθρώσεις είναι περισσότερο έτσι φιλοσοφικής φύσεως, διότι ουδέποτε επιτυχάνεται κάποιο αποτέλεσμα. Συνεχώς αυξομειώνονται οι ομάδες. Στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε πάντα στο σημείο 0. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. 3η 9 του μηνού, 9 του Απρίλη, Αγίου Ευψυχίου Μάρτυρος. Αυτό το σίγμα κάπως πρέπει να το σκοτώσουμε. Πού είναι τα πρίμα στην κονσόλα? Θέλετε να ανοιχολείπτε ένα τσεκ τσεκ τσεκ. Άγιος Σιμών, Άγιος Ευψύχιος, εορτάζει ο Ευψύχιος, ο Ευψυχός, ο Ευψύχης, η Ευψυχία. Ονόματα, η Ευψυχούλα, η Ευψυχίτσα και η Ψυχούλα. Αχ, ψυχουλίτσες μου, γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις ψυχούλες. Όλοι ώστε να τύλει με την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του λόγου. Επειδή σε 6.58 θα δύσει το βράδυ στις 8 παρά. Δεν μας ενδιαφέρει η σελήνη 4 ημερών. Για τον καιρό είπαμε ότι θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υγρασία, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βροχούλες. Από αύριο ίσως θα διαφανεί έτσι μια καλυτέρευση. Αλλά ραγδαία βελτίωση από το Σαββατάκι, Σαββατοκυριακάκι και τέλος του λιού. Οπότε έχουμε αργία, είδατε, βελτιώνονται και οι καιρικές συνθήκες. Από τότε θα αρχίσει να ανεβαίνει και το θερμόμετρο πάνω από τους 20, να αρχίσουμε να πετάμε καλύτερα και τα μπουφάνια. Γι' αυτό αισθάνομαι περισσότερο ευτυχισμένο στην άνοιξη και όταν οδεύουμε στο καλοκαίρι δεν μπορώ τα μπουφάνια. Βέβαια τα μπουφάνια βολεύουν γιατί έχουν τσέπες, βάζεις μέσα πραγματάκια, δεν τα αρχίζουμε και τα χάνουμε όλα. 64-65, 1-31 στο τελικό του NCAA προηγούνται η Virginia. Είναι σαν τραγούδι του Ρακιτζή δηλαδή το NCAA GPO. Θα φτιάξουμε μια τέτοια λίγκα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Τι έγινε ρε? Καλώς τον, να τους. Εχθές απουσίασα γιατί δεν άκουγα. Δεν άκουγες? Είχα δουλειά, ήμουν εκτός. Μήπως δεν ξέρω, έχει να κάνει τίποτα με το αποτέλεσμα του Σαββάτου η απουσία? Γιατί είπες να κρύβομαι? Όχι, αλλά ρωτάω ρε παιδί. Τότε γιατί τη λες αυτή τη... Γιατί να μην το πω. Το λέω για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιοι... Δεν θα το πω, θα το πάρω πίσω. Ναι. Απουσίασες και την Παρασκευή.
Όχι, ρε, Παρασκευή δεν πήρα και έλεγα Σαββατοκύριακο. Όχι, ρε, το βράδυ δεν ήρθε στο εκεί στο. Α, ναι, δεν μπόρεσα να. Ναι. Άμα σου πω το ξέχασα κιόλα. Έπιασε. Η διαφήμιση και το promotion έπιασε. Μπράβο μας. Ωραία. Πάμε μου να στείλω ένα μήνυμα στα σπρώμαυρα. Ναι, ναι. Εγώ για άλλους ομάδες δεν μιλάω. Όχι, ποτέ, ναι, 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 ποτέ, ποτέ. Πρώτα από αυτό, μην με στέλνουν εμένα αιτήματα στο Facebook. Αποκλείται, το αποδεχτώ. Δεν αποδέχεσαι τους παοξίδες στο Facebook. Κι αν είναι εδώ άλλο τη εκπομπή και άλλο. Κανένα, έχω 2.700 φίλους. Του Άρη όλοι. Τρεις έχω, γιατί συγγενείς είναι. Και τι έγινε, α, τους συγγενείς τους παίρνεις, ε. Μάλιστα. Α, μόνο από, έχω αυτό το σύγχαμε τον παπά, τον Μανολάκη. Α, αυτό τον έχεις, εντάξει. Ξέρεις, γιατί τους προστατεύω, ρε φίλε, γιατί θα πάρω σχολιάσω κάτι και σχολιάσουν αυτοί από κάτω. Μετά ξέρεις τι έχουν ακούσουν. Ας τα σχολιάζετε εκεί μεταξύ, να μην σκοτωνόμαστε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Καλύτερα σε... Και που λες, Μπάμπη, ναι, μου, ναι. Κάθεσα χθες, είδα στιγμιότυπα. Στιγμιότυπα, ναι. Άλλες ομάδες δεν βλέπω, αλλά άμα τύχει. Ναι, καμιά φορά. Δηλαδή, αυτή η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα τώρα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι, αυτό το πράγμα αυτό. Με τρεις μόλις οπαλίες κιόλας. Αυτή η ομάδα του δημοσίου, έτσι. Μάλιστα. Που δεν βλέπονται. Από την αρχή της χρονιάς δεν βλέπονται, αλλά λέμε. Και πώς το παίρνει τότε, άμα δεν βλέπετε? Γιατί, ρε φίλε, όλα ήταν μπιζνίδες, ο ξανά ήταν. Όλα, μάλιστα. Και ποιος βλέπετε, δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα? Μόνο Άρης. Μόνο Άρης, εντάξει, οκ. Ναι, ρε φίλε. Μόνο βλέπετε. Άρης, δηλαδή, προχθές τώρα έφαγε όλο στο κλωτσίδι και οι άλλοι συνεχίζανε. Αφού ο διαιτητής έδειξε, παίζεται, παίξαμε. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, ακόμα και εκεί. Ο διαιτητής έδειξε παίζει. Δηλαδή τι θα κάνει ο παίχτης όταν του δίνει ο διαιτητής ότι συνέχισε το παιχνίδι? Άκουσα, θα σε πω εσένα, ρε Σερέ, και μίλες και πολλά. Λοιπόν, όταν, ας πούμε, γελάει όλος ο κόσμος κάθε Κυριακή μαζί σου, άστο, δηλαδή, πρωταθλητές σου είπα εγώ, γιαλατζή πρωταθλητές είναι αυτοί. Μάλιστα. Και ποιος έπρεπε να το πάρει φέτος, δηλαδή? Εγώ, επειδή άρχισα να ξεκινήσω αργά, έπρεπε εγώ να το πάρω. Μάλιστα. Αυτό. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε ότι... Και έπρεπε... τώρα του χρόνου, χρόνου που γίνεται και η αναδιάρθρωση, ναι. Θα σε πω εγώ. Ερχόμαστε με 14 ομάδες του χρόνου πρωτάθλημα. Φίλε, δεν θα ασχοληθώ με το ελληνικό πρωτάθλημα του χρόνου, γιατί ο σκοπός μου είναι να πάρω το γύρο παλί. Εντάξει. Okay. Ναι. Προστεί ο γερό. Όχι, δεν είμαι εγώ. Είναι δυνατόν. Ο αίτητος Άρης στα ευρωπαϊκά σαλόνια, εντός έδρας αίτητος. Είναι δυνατόν, έχει μπορεί βάζει. Τώρα μέχρι τέλος της εβδομάδας σε επισκεφτώ να σε φέρω κάτι πίσω. Άντε να δούμε, 4 χρόνια και να το φέρεις. Πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα για να μας φέρεις κανένα λουκουμά. Να πού να φάμε. Άντε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Βαμπίνο. Καλώς το να τι γίνεται. Πώς τυχαίνει να είσαι πίσω από το Βευγάτο, έτσι. Απολαυστικά τόσα λέει. Απολαυστικά, δεν μπορεί να το χωνέψει, έτσι. Δεν μπορεί, δεν το καταπίνει με τίποτα. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής, το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών, φίλε. Να, εδώ τώρα που έχω να δηλώσω. Οι απόψεις δίστανται. Οι φίλοι του Άρεως λένε ότι δεν είναι το πρωτάθλημα, είναι αου-αου. Βαθιά μέσα τους το ξέρουν ότι. Λες, δεν μπορούν να το παραδεχτούν απλά, έτσι. Δηλαδή δεν τους επιτρέπει η συνείδησή τους. Ο ΠΑΟΚ έχει, αν καταρχήν υπήρχαν Ελλήνες διαιτητές, θα το έχει χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Λες, δεν θα έπαιρνε ούτε αποτέλεσμα στον Πειραιά, ούτε καν στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έπαιρνε, φίλε, δεν θα έπαιρνε. Το έχουμε δει και το έργο πολλές φορές. Μετά την επίθεση βέβαια στον Τζίλο, ο Ολυμπιακός δεν χάνει πουθενά. Πουθενά όμως, πουθενά. Βλέπουμε αεράμινες. Ο Πανετολικός, ας πούμε, ήταν μια αεράμινα από αυτό που έφυγε. Έφαγε 5 γκολ για πλάκα. Θέλουν να το βγάλουν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα για να έχουν αλένα. Η καλύτερη επίθεση επίθεση στο πρωτάθλημα. Να πούμε βέβαια και το πέρασε τον ΠΑΟΚ στα τέρματα. Νομίζω είναι ισόβαθμη στα τέρματα. 58-58 νομίζω. Ναι, 58-58. Ο ΠΑΟΚ έχει 13 γκολ παθητικό. 16 έχει Ολυμπιακός. Ναι. Ό,τι και να κάνω στον κόλλα Βερέτζα δεν με περάσουν. Ναι. Λοιπόν, να πω και το Φευγάτο ότι γιατί είναι τόσο μάγικο το πρωτάθλημα, γιατί και καλά σε μια περίοδο που το ελέγχει ο ΠΑΟΚ, έτσι σε εισαγωγικά την ΕΠΟ,
έχει αδικηθεί, φίλε, σε τουλάχιστον 22 μεγάλες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί σε 22 φάσεις. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Σε 22 μεγάλες φάσεις όλο. Εκεί δεν λέμε φασούλες, λέμε γκολ που έχουν βγει offside. Έτσι, λέμε πέναλτι που δεν έχουν δοθεί. Για τέτοιες χοντρές φάσεις, για κόκκινες που δεν έχουν δοθεί, πεντακάθαρες. Και έχει ευνοηθεί σε 5. Και προκαλώ όποιον θέλει να κάτσει να τα δει. Και να κάτσει να βρει. Ας ψάξει να βρει και παραπάνω του ΠΑΟΚ. Γιατί λέμε για μόνο για μεγάλες φάσεις. Δεν λέμε για ένα φάουλ που δεν δόθηκε ή δόθηκε αντίθετα, ή ένα πλάγιο ή ένα κόρνερ. Προκαλώ όποιον θέλει να κάτσει να ψάξει και να τα βρει. Και τότε τα ξαναλέμε. Για να καταλάβουν φέτος τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν είναι μόνο να το κατακτήσω φέτος, Μπάμπη. Καλά, ναι. Εννοείται. Έτσι. Ή να το κατακτήσω και του χρόνου. Καλά, εντάξει, βέβαια από την άλλη μετά από 33 χρόνια και μια χρονιά καλά είναι. Ναι, δηλαδή, άμα αρχίσουμε από τώρα, ας πούμε, του χρόνου. Δηλαδή, φέτος, το ερώτημα είναι αν φέτος το παίρνει αίτητος. Του χρόνου, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Ναι, φέτος, πού πηγαίνει φέτος, ο πύχης. Δεν στο πρωτάθλημα, ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ μέσα σε 1,5 χρόνο, Μπάμπη, έχει 40 νίκες στο πρωτάθλημα. 40 νίκες. Σε 44 αγώνες. Ναι. 40 νίκες. 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Αυτό, αν καθίσει κάποιος και το αναλογιστεί και καταλάβει τι έχει γίνει, είναι εξωπραγματικό. Ναι, καλά, σίγουρα δεν το φαντάζονταν κάποιος ούτε σε πιο τρελά του όνειρα. Ναι. Ή αν το κάνει και κάποιος άλλος, βέβαια, αν το κάνει, ας πούμε, Ολυμπιακός, δεν θα καλοφαινότανε ενδεχομένως, ας πούμε. Καλά, εννοείται. Και ο Ολυμπιακός δεν είχε να πάρει πρωτάθλημα ήττητο. Και θυμάμαι το έκοψε η ΑΕΚ. Μέσα στο ΑΚΑΕ του το νίκησε, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για ένα πρωτάθλημα ήττητο που μπορεί να το πάρει τώρα ο ΠΑΟΚ. Βάζουμε μέσα και την προηγούμενη χρονιά. Σε 40 παιχνίδια έχει, σε 44 παιχνίδια έχει 40 νίκες και 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Είναι απίστευτο το ποσοστό. Ναι, καλά, σίγουρα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Και έγινε. Να το λύσω και την απορία τις ημέρες που δεν παίζω μπάλα, που δεν παίζω μπάλα, που δεν βλέπουμε, ας πούμε, είναι τέτοια ποιότητα το παικτό μου που θα παίξω λίγο PlayStation για κανένα πεντάλεπτο και παίρνω το παιχνίδι. Αυτά. Έγινε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 68-68, 0,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος στο Texas Tech Virginia Derby. Ήταν 68-65, η Texas προηγούταν και φάγανε τρίποντο 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Αν το έκανα live μετάδοση, έκανα wow! Αλλά την παίρνετε τη μετάδοση σε μαγνητοσκόπηση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Πέτυχα την κατάλληλη στιγμή για να απαντήσω. Άμα να αρχίσαμε τώρα τα τέτοια. Λοιπόν, ναι. Τι PlayStation. Έμαθες το PlayStation. Τι θα πει PlayStation. Μάλλον αναφέρεται στο δεύτερο γκολ που πέτυχε προχθές ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το είδες. Καταρχήν το πρώτο γκολ, από ό,τι άκουσα, έπρεπε να γίνει, λέει, fair play. Δεν υπάρχει πρέπει να γίνει fair play. Το fair play είναι ένας άτυπος, μια άτυπη διαδικασία. Δεν υπάρχει πρέπει στο fair play. Δεν είναι κανόνας του αγώνος. Κανένας δεν ξέρει, από τη στιγμή που είναι παίκτης πεσμένος κάτω, κανένας δεν ξέρει τι έχει ο παίκτης. Εντάξει, πολλοί παίκτες πέφτουν κάτω και συνεχίζεται το παιχνίδι. Πολλοί παίκτες πέφτουν κάτω. Αν ήταν με αυτή τη λογική, θα έπρεπε να σταματάει πάντα το παιχνίδι με το που πέφτει κάποιος κάτω. Και εμείς τον Άρη το ξέρουμε πολύ καλά, από τα θέατρα που πέφτουν εδώ μέσα στο Χαριλάου, σαν τα Κοτόπουλα πέφτουν μερικοί. Άρα δικαιολογείς τον ΠΑΟΚ. Κάνουν καθυστέρηση. Δικαιολογείς τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ο παίκτης όμως που είναι πεσμένος κάτω, επειδή δεν ξέρουμε τι έχει, μπορεί να το κάνει και ψέματα, μπορεί να είναι και αλήθεια. Ο παίκτης λοιπόν οφείλει να βγάλει την μπάλα έξω. Ο διαιτητής δεν έχει αρμοδιότητα να σταματήσει το παιχνίδι. Ναι. Επομένως, όταν δούμε παίκτη πεσμένο κάτω, πρέπει να βγάζουμε την μπάλα έξω για να μπει ο γιατρός να δει τι γίνεται. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, το να λέμε τα προηγούμενα πρωταθλήματα ήταν σκάρτα. Και αυτό είναι το σωστό το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Εμένα πάντως με φαίνεται ύποπτο όταν μια ομάδα σέρνεται σε πολλά παιχνίδια και δεν χάνει. Σέρνεται κιόλας. Αυτό μου είναι ύποπτο. Δεν ξέρω τι θα λέγαν κάποιοι εάν ο Άρης
έπαιρνε το πρωτάθλημα ήδη τος. Θα λέγανε αυτά που λες εσύ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, είδες, φτάνουμε στον ίδιο παρονομαστή. Ο παρονομαστής είναι ότι ουδής, ας πούμε, αντίπαλος μπορεί να παραδεχθεί την ανωτερότητα του αντιπάλου του ενδεχομένως. Τα επιτεύγματά του. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτός είναι, είναι ο παρονομαστής. Αυτός είναι ο παρονομαστής. Είναι αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω ότι ο Άρης όταν θα βρεθεί σε άσχημη μέρα δεν θα έχει καμιά βοήθεια από καμιά διαιτησία για να τον βοηθήσει να μην χάσει. Μάλιστα. Ο Άρης ό,τι κερδίζει, δηλαδή, το κερδίζει επειδή παίζει καλά. Θα σου πω και ένα άλλο πράγμα. Η ιστορία, αν... η ιστορία θα το δείξει, διότι μετά από χρόνια πολλοί ας πούμε πλέον αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, του κρατεού Ολυμπιακού επικοκάλεως με Τζιοβάνι Μιστορίες με τέτοια και Αλεξανδρή και με όλες ας πούμε τέλος πάντων την εποχή εκείνη που λεγόταν η εποχή της Παράγκας. Παρ' όλα αυτά μετά από χρόνια και αποστασιοποιημένοι από τα πράγματα πάρα πολλοί αναγνωρίζουν ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε την καλύτερη μπάλα, έφερε ο Ολυμπιακός καλύτερους παίχτες. Θα καταλάβουμε μετά από χρόνια ίσως το εύρος της επιτυχίας του ΠΑΟΚ της φετινής. Τώρα είναι ζεστό το θέμα γι' αυτό. Εμένα μου φαίνονται τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα πάρα πολύ ύποπτα, όλα πάρα πολύ ύποπτα και αυτό μας το κάνουν να το πιστέψουμε, δεν το βγάζουμε από το μυαλό μας, μας το κάνουν να το πιστέψουμε με όλα αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, βολεύει και να το πιστεύεις ότι όλα είναι ύποπτα, όλα είναι αου αου, βολεύει γιατί σε βγάζει και από τη δύσκολη θέση ας πούμε του να, ξέρω εγώ, να φτιάξει ομάδα, να οργανωθεί. Γι' αυτό φέρω και το παράδειγμα του Ολυμπιακού, όπως βόλευε και όλα τόσα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη να με ψημιρούμε και να λέμε αου αου οι παράγκες το ένα το άλλο για να μην εστιάζουν στα πραγματικά προβλήματα που υπήρχαν των ομάδων που ήταν ότι δεν φτιάχναμε ομάδες. Σε σχέση πάντως με τις υπόλοιπες ομάδες, ο Άρης πρέπει να αισθάνεται πιο αδικημένος από όλους όσον αφορά τη διαιτησία. Ποτέ δεν ήταν ευνοϊκή η διαιτησία για τον Άρη σε πάρα πολλά παιχνίδια. Για να κερδίσει ο Άρης πρέπει να είναι πραγματικά καλύτερος. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα Άρης να βρεθεί σε άσχημη μέρα. Αν βρεθεί σε άσχημη μέρα δεν θα μπορέσει να κερδίσει, δεν θα τον βοηθήσει κανένας να κερδίσει. Όπως έγινε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν τον βοήθησε κανένας, ενώ κάποιον άλλον μπορούσε να τον βοηθήσουν να φύγει με το να μην χάσει. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει τριπλάσιο μπάτζετ από ό,τι έχει ο Άρης. Αυτό με τα πιτσιρίκια δεν ισχύει σε καμιά περίπτωση. Τριπλάσιο μπάτζετ, και η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παίζει παράνομα στην κατηγορία. Του δώσανε 4 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΡΤ δώρο. Έπρεπε να είναι σε χαμηλές κατηγορίες και σύν αυτό το budget που είπαμε ότι είναι τριπλάσιο από το budget του Άρη. Μάλιστα. Επομένως χάσαμε από μια ομάδα έπρεπε να είναι στην κατηγορία και κάποιοι τον σώσανε. Ευτυχώς όμως φέτος, αν γίνει η αναδιάρθρωση, δυο ήδη καφενεία, δυο θυκατρινές φεύγουν από το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός και Όφη. Καλό ταξίδι να μην τους ξαναδώ στην κατηγορία. Μάλιστα. Μην μου πει κανένα για την ιστορία του Όφη και για τη γεωγραφία του Όφη. Έγινε. Χρόνια φίδι κολοβό όλη χρόνια. Όφης, μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά. Yeah. Καλημέρα. Παράνομος, επαχθές και πονίδιστος. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το φίλο μας τον Κλειωμένη ο Παναθηναϊκός. Κάπου εκεί το πήγε λίγο εγώ στην Κωνσταντινουπολίτικα. Κωνσταντοπολίτικα, όχι Κωνσταντινουπολίτικα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον αγαλώστονα. Αγαπημένε μου Κλεωμένη, αυτό που εύχεσαι για τους άλλους να μην πέσει σε σένα. Ότι λες είσαι δηλαδή, το λες εσύ. Στον Όφη και στο Λεβαδιακό τη Λαμία, σε ποιον ευχήθηκε. Ας μην εύχεσαι. Και ο προπονητής ρε Κλεωμένη είπε με τον Παναθηναϊκό ότι πήραν αυτό που τους άξιζε. Εσύ τι είδες τώρα, τι μάτς είδες. Μήπως σε βάζουν και βλέπεις βίντεο στο YouTube παλιότερα παιχνίδια πάω, Παναθηναϊκού Άρη. Ο Παντελίδης το είπε. Λοιπόν, και επειδή αμφισβήτησε, ας βγάλει τη λάσκα από τα ματάκια του, από το πολύ το σκάψιμο Κλεωμένης. Λοιπόν, τα μάτς που ήμουν χειρότερος μου τα παίρνανε οι αλλαγές. Κλεωμένη, Κλεωμένη, να σε θυμίσω. Λιμιός στα 23 δευτερόλεπτα. Σβιντέρσκι δύο φορές το πρώτο λεπτό. Ακπομπ στην αλλαγή επάνω, στην πρώτη επαφή με την μπάλα γκολ. Ζαμπά στην πρώτη επαφή με την μπάλα γκολ.
Βίσεσβαρ στην πρώτη επαφή με την μπάλα γκολ από αλλαγές στο 70. Κλεωμένη, κλεωμένη. Αλλαγή εδώ και τώρα. Λοιπόν. Γιατί, Μπάμπη, έτσι δεν έγινε. Με το που έμπαινε ο Λιμιός στα 23 δευτερόλεπτα, δεν είχε ο Λιμιός γκολ. Αυτό να μας το απαντήσει ο Φούρναρης. Που ναι, δεν το θυμάμαι. Οι αλλαγές μου. Ο Φούρναρης εκείνη η μέρα δεν μιλιόταν. Σβιντέρσκι, Μίση, τις ξέρω εγώ. Ναι, έσκυ, ήταν ένα διάστημα που σκοράνε. Όταν ήμουν χάλια, εγώ είχα εύρος στον πάγκο. Έβαζα κάποιον από τον πάγκο και μου καθάρισε την κατάσταση. Έβαζε γκολ. Και αυτό το αποδεικνύει ότι λίγα είναι τα μάτς που κέρδισα με 1-0. Με ένα γκολ διαφορά. Κλεωμένη, κλεωμένη. Λοιπόν, σε βρήκα χαλί. Τι? Φτάνει αυτό το... Για δώσε. Κάθε εβδομάδα θα κράζουμε το χαλί, θα τα αλλάζουμε. Για δώσε. KLF, Μπουκα... last trade του Transcendental. Μάλιστα, καλό είναι. Ωραίο, ωραίο. Είναι ωραίο και είναι και μακρύ. Ναι, θα ναι, ναι. Να παίζει με τις ώρες. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Θα μας βρήκε μια μπουχάρα. 71-70 η Texas Tech των Virginia στην παράταση 3-26 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Αχ, δεν έπαιξα εκείνο το 3,5 που το είδα. Μπορεί να βάζα και δύο τώρα που το σκέφτομαι. Βράω. Καλημέρα στη γραμμούλα για να οδηγηθούμε και στο διαλυματάκι. Καλημέρα. Έλα, Μπαμπή, έλα. Ναι, ναι. Ο Κλεωμένης, ναι. Έχω να πω ότι κλαίει για το πιο μάγικο πρωτάθλημα ναι. όλων των εποχών, θα του πω. Τόση ώρα μιλούσε και δεν είπε τίποτα, ρε. Περίμενα κάτι να ακούσει, γιατί θα απαντήσω κάτι να ακούσω. Δηλαδή είπε ότι οι παίκτες ναι μεν κάνουν θέατρο, αλλά επειδή δεν ξέρω τι αν κάνουν θέατρο, πρέπει ο παίκτης να βγάζει την παράξω ο αντίπαλος. Έπρεπε να το δεις πώς σηκώθηκε τον Μπαράλες για να καταλάβεις πόσο θέατρο και έκανε, όταν έπρεπε και τον Κόκκι μετά και έτρεπε. Έπρεπε να δεις τον Μπαράλες να πέφτει κάτω άλλες δυο φορές, χωρίς λόγο και αιτία, και άλλη μια φορά τον Βιάτσικα, χωρίς λόγο και αιτία. Για να καταλάβεις γιατί ο αντίπαλος παίκτης δεν έβγαλε την μπάλα έξω. Το ποδόσφαιρο, όπως είπε ο Μάτος, δεν είναι για κοριτσάκια που κλαίγονται όταν γυρνάνε από το νοικιαγωγείο. Είναι για άντρες. Όποιος δεν αντέχει, να πάει σπιτάκι του. Επίσης απάντησε μόνος του γιατί έχασε τον Παναθηναϊκό. Το δικαιολόγησε δηλαδή ότι έχασε τον Παναθηναϊκό γιατί κακώς βρίσκεται στην κατηγορία καταρχήν. Συμφωνώ μαζί του. Και ο άλλος λόγος έχασε τον Παναθηναϊκό γιατί έχει τριπλάσιο μπάτζετ. Αναλογίζουνε φίλο ΠΑΟΚ τι μπάτζετ έχει. Για να καταλάβεις γιατί παίρνει το πρωτάθλημα. Βγάλε τα κυτρινόμαυρα γυαλιά σου, έτσι, και όταν τα βγάλεις και δεις καθαρά, τότε θα καταλάβεις γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση. Θα καταλάβεις γιατί έχεις πέσει σε χαμηλές κατηγορίες 4 φορές, έλειπες 6 χρόνια από τις κατηγορίες τις μεγάλες, 6, ούτε 1 ούτε 2, 6. Αυτό σε έκανε φίλε πολύ μικρή ομάδα, να το ξέρεις, στα μάτια πολλών. Έγινε. Έτσι, και στα δικά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε λοιπόν στα καθιερωμένα μας. Μετά από λίγη απόσταση από τα πράγματα. Έτσι να ανεβαίνουν οι εντάσεις και τα θερμόμετρα. Θα κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα 6:36. Όχι πριν από το τέλος του τελικού του NCAA που παρακολουθούμε. Τις εκπομπούλες μας μικρή ανάπαυλα έτσι για να... σηκώσουμε μανικάκι και να εισχωρήσουμε ακόμη πιο βαθιά στην επικαιρότητα της ημέρας που είναι ΠΑΟΚάρης. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 9ης του Απρίλη. Καλημερίζουμε τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο δυναμικά και μάχημα στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε και μέσω της διαδικτυακής διαδικασίας. Με εμάς 73-77 προηγούνται η Virginia τον Texas Tech. Τρώνε και τώρα μια τάπα τρίποντο για τους Texas. Α, το χάνουν. Μάλλον καθαρίζει 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Η αγωνία μας ήταν για αυτό το φλαράκι μας. Αν θα έκανε το cash out στα $65,000 ή θα περίμενε κατάκτηση στον Texas Tech για να πάρει 300.000. Βέβαια είναι μεγάλη διαφορά, ποτέ δεν την κόβω να το διατήρησε το στοιχηματάκι του και να παίρνει αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά. Ένας άλλος πολύ μεγάλος έτσι παίχτης επίσης, διαβάζαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, έκανε λέει cash out για να πάρει 16 ευρώ, είχε παίξει ένα σεντονάκι με καμιά πόσα μάτσα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 παιχνίδια έπαιξε.
ένα παρολί 15 ευρω, αγώνων, έβαλε ένα ευρουλάκι έτσι, η fanbet για την πλάκα. Σε κάποια φάση του έδινε 16 ευρώ κασά, του τα έβγαλε. Και εν τέλει το στοίχημα αυτό, όλα τα παιχνίδια βγήκανε. Του έδινε συνολική απόδοση 2280, όχι 22.800, πόσο. Του έδινε τέλος πάντων 28.000 ευρώ. Άρα μάλλον του δίνει 28.000 απόδοση αφού έβαλε ένα ευρώ. Μπράβο ρε μεγάλε μαθηματικέ. Αυτός και αν βαράει το κεφάλι του, είχε παίξει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Tottenham Crystal Palace 1, Chelsea Brighton 1, Angerton Sunderland 2, Main Stone Salford 2, Rangers Hearts 1, St. Mirren Celtic 2, Bilbao Levante 1, Bournemouth Burnley 2, Norwich QPR 1, Birmingham Leeds 1, Millwall West Brom 1, Aston Villa Sheffield 1, Plymouth Charlton 2 και Portsmouth Wycombe 1. Και τα έπιασε όλα το θηρίο και τα 15 μάτσα, αλλά πήρε τελικά 16 ευρουλάκια αντί για 28 χιλιάρικα. Αφού το βάζεις τώρα έτσι σαν λότο, το διατηρεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάρα πολλοί κόσμος το κάνει και ουσιαστικά καταθέτει βέβαια τις περισσότερες φορές τον οβολό του σαν να ανάβει ένα κερί στην εκκλησία. Μ' άρεσε πάντως που μέσα σε όλα αυτά τα βρετανικά έπαιξε και ένα Bilbao Levante έτσι για να σπάσει το... να σπάσει και η μονοτονία. 75-81, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πολύ δύσκολο να γυρίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι και η Βιρτζίνια μάλλον θα είναι η κατακτητέ της κορυφής του κολεγιακού πρωταθλήματος στην Αμερικανική Καλαθόσφαιρα που αυτή την εποχή, τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη, ο κόσμος περισσότερο ασχολείται με το κολεγιακό πρωτάθλημα που έχει πάρα πολλούς φαν και πολύ πορωμένους φαν. Έχει πέσει και ξύλο μέσα κανονικότατα. Είναι και πιο πορωμένοι και από το NBA διότι το βλέπουν έτσι λίγο πιο... πιο συναισθηματικά, γιατί αρκετοί είναι που έχουν φοιτήσει στα συγκεκριμένα ινστιτούτα, ιδρύματα και είπαμε σαν να παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, απειθήτατε ή μεσολογίου, ξέρω εγώ, με... Τεϊσερόν, ας πούμε, κάτι τέτοιο, ή με την Πάντιο, με το Καποδιστριακό, δεν ξέρω κι εγώ τι είσαι. Κατά τα άλλα, αυτό που θα μας απασχολήσει γενικότερα σε επίπεδο έτσι συζητήσεων, πέρα από τα τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα, το αν είναι δίκαιο, αν είναι άδικη, ποιος ευνοήθηκε, ποιος δεν έκανε και ο τελικός ο επερχόμενος ένα μήνα, είναι το θέμα της αναδιάρθρωσης, η οποία τουλάχιστον με τα τελευταία δεδομένα είναι σαν τα μωρά και τα ζυγά. Προχωράει αυτό που είχε εξαγγελθεί από την αρχή της σεζόν, όταν και ή το άστεγες οι περισσότερες ομάδες, οι μισές μάλλον ομάδες στη Super League, δόθηκε ένα συμβόλαιο, αλλά με προοπτική του χρόνου να υπάρξει μείωση και το νέο πλάνο της πολιτείας όσον αφορά την χάρτα ομάδων που θα αγωνίζονται. Θέλουν να φτιαχτούν ουσιαστικά, το σχέδιο είναι για τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Επαγγελματικές που σημαίνουν το κυριότερο δηλαδή όλων, κάτι που το αγνοούν οι περισσότεροι φιλάθλοι, γιατί εντάξει, βλέπουμε εδώ τις μεγάλες ομάδες, τα εκατομμύρια, τους παιχταράδες, τις εγκαταστάσεις, τα αποδυτήρια, τα έτσι, τα αλλιώς. Το σημαντικότερο ίσως, και σας λέω μια παράμετρος που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί, είναι το θέμα της ασφάλισης για έναν ποδοσφαιριστή. Οι ομάδες αδυνατούν βέβαια με βάση τα μηδαμινά έσοδα που έχουν όταν γίνονται ΠΑΕ, οφείλουν να καταθέτουν επαγγελματικά συμβόλαια. Αυτά περιέχουν μέσα την ασφάλιση, το ΙΚΑ, το έτσι, το αλλιώς και τα λοιπά, τα ένσημα, που πολλές φορές αδυνατούν να τα καταβάλουν και αυτά. Ούτως ή άλλως τα χρέη προς το ΙΚΑ κατά καιρούς γνωρίζουμε πολύ καλά. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για το τι και το πώς. 77-85 τελικό αποτέλεσμα για τους Virginia που κατακτάνε τον κολεγιακό τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι μπασκετικά ενημέρωση. Οπότε του χρόνου 14 ομάδες στην Super League. Φτάσαμε 7-8 του μηνού για να μάθουμε τελικά πόσοι πέφτουν τρεις αγωνιστικές από το τέλος. Γιατί υπήρχε και το ζήτημα μέχρι και τις τελευταίες μέρες να παραμείνει όσο έχει η κατάσταση. Σε συνάρτηση με το ότι έρχονται εκλογές επίσης, μου αρέσει αυτή η λογική που υπάρχει στην χώρα μας, ότι έλα μωρέ, εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί και έτσι κι αλλιώς, η κατάσταση θα μείνει ως έχει.
από την αρχή της σεζόν. Θα πέσουν δηλαδή τρεις και ένας θα παίξει μπαράζ με τον δεύτερο της Football League. Το οποίο πάντα μπαράζ είναι άδικο όταν έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Φυσικά και μια ομάδα της Super League έχει, θα μου πεις, είναι ένα παιχνίδι. Αλλά έχει το αβαντάζ, γιατί διαφορετικά τα μεγέθη, διαφορετική οργάνωση, διαφορετική προετοιμασία, διαφορετική στόχη. Θα δούμε ποια θα είναι η ομάδα της Football League. Απευθείας άνοδο έχει πάρει ο Βόλος FC του Αχιλέα Αμπέου σε 17 νομίζω μήνες. Ανέβηκε τρεις κατηγορίες από τη στιγμή που κέρδισε, ή μάλλον που ιδρύθηκε ή που άλλαξε το αφημί. Ποια ομάδα είχε πάρει, την Πίθνα Κίτρους, μια τέτοια δεν είχε πάρει, το συζητούσαμε εδώ πέρα ο φίλος μας, ο δήμαρχος του Βόλου. 14 ομάδες στην Super League, 12 ομάδες στη Super League 2, δηλαδή η νέα Β' Εθνική θα έχει αυτήν την ονομασία. Σαν μια προπαρασκευαστική ουσιαστικά λίγκα όμως, γιατί 12 ομάδες είναι πάρα πολύ λίγες. Πώς κάνεις το foundation για να βγεις και να σπουδάσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και δει τα αγγλικά πανεπιστήμια. Κάπως έτσι, ας πούμε, προπαρασκευαστική εκεί η κατηγορία των 12 ομάδων. 14 ομάδες η Football League. Και από εκεί και πέρα έχουμε την Γάμα Εθνική που ουσιαστικά γίνεται Δέλτα με 106. Τώρα το μπέρδεμα είναι ότι δεν ξέρεις σε ποια κατηγορία ανεβαίνεις. Δηλαδή ναι μεν θα βγουν τώρα απευθείας όλοι οι πρωταθλητές της Γάμα Εθνικής, θα παίξουν μπαράς και οι δεύτεροι, αλλά θα ανεβούν στην Football League. Δηλαδή είναι στη Γάμα Εθνική, θα ανεβούν στη Γάμα Εθνική και πάλι. Στην Football League αυτή τη στιγμή θα διατηρηθούν οι 8 νομίζω και οι 3 που θα πέσουν, κάπως έτσι ας πούμε, και ένας από τον παράζει, 4 δηλαδή, και οι υπόλοιποι θα φουντάρουν και αυτοί με τη σειρά τους. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα και για τον Ηρακλή γίνονται αρκετά σφιχτά. Εδώ και καιρό το είχαμε αναφέρει, από πολύ παλιά το είχε αναφέρει ο Γιώργος Ματζιούκης, έκρουε τον κόδωνα του κινδύνου και το είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ στις εκπομπούλες μας. Οι πρώτες 12 της βαθμολογίας θα παραμείνουν και τη χρονιά 2019-2020 για τις ομάδες της Super League. Θα προσθεθεί ο πρωταθλητής Βόλος και η τελευταία θέση, είπαμε, θα κριθεί από τον παράζ του 13ου με το δεύτερο της Football League. Η 12 της Super League θα είναι η 8 από τις θέσεις 3 ως 10 της φετινής Football League. Οι τρεις ομάδες φυσικά που θα υποβαστούν από τη Super League και η ομάδα που θα προκύψει ο ηττημένος του μπαράζ. Και οι ομάδες, οι 14 Football League για την επόμενη σεζόν, θα είναι οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν φέτος την 11η και τη 12η θέση της Football League. Οι 8 ομάδες που τερμάτισαν πρώτες φέτος στην Γάμα Εθνική και οι 4 ομάδες που θα προκύψουν από τον παράζ της Γάμα Εθνικής, οι 8 δεύτεροι δηλαδή των ομίλων που θα αγωνιστούν αναμεταξύ των. Όπως έχει δηλαδή τώρα το σκηνικό, για να το δούμε και πιο παραστατικά. Του χρόνου δηλαδή η Super League, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, θα παρτιζόταν από τους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Άρη, Παναθηναϊκό, Πανετολικό, Λαμία, Πανιόνιο, ΑΕΛ, Ξάνθη, Αστέρα, Τρίπολη, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννενα ή Πλατανιά. Η Super League 2 θα στελεχωνόταν με τους Όφη, Λεβαδιακό, Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΣ Γιάννενα ή Πλατανιά, Απόλλων Λάρισας, Εργοτέλη, Παναχαϊκή, Απόλλων Πόντου, Κισαμικό, Κερκύρα, Καραϊσκάκη και Δόξα Δράμας. Αντιλαμβανόμαστε ότι με την παρούσα κατάσταση και 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος της Football League, ο Ηρακλής δεν είναι μέσα στις ομάδες που βρίσκονται στη Super League 2. Και η Football League με την παρούσα κατάσταση διαμορφωνόταν με τους Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένα βήμα πιο κάτω δηλαδή. Ηρακλής, Τρίκαλα, Καβάλα, Βέρεια, Κρόνος Αργυράδων, Ολυμπιακός Βόλου, Ιεράπετρα, Ιάλισσος, Εγάλεος, Πρόμυργος, συν τις 4 ομάδες που θα αποκύψουν από τα μπαράζ των 8 δευτέρων του ομίλου. Το Εγάλεο και ο Ιάλισσος είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στους ομίλους τους στην Γάμα Εθνική μέχρι στιγμής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα βρε Μπαμπή, έλα. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Θα είναι δύσκολη η ανεδιάσταση για πολλούς. Όταν λες δύσκολη, γιατί εννοείς δύσκολη? Θα χαλαστούνε. Ναι, θα χαλαστούνε πολύ. Ναι. Σίγουρα
Εντάξει, εγώ θεωρώ υπερβολικό να είναι 12 ομάδες μόνο σε ένα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Υπερβολικό, δηλαδή λίγο. Λίγες ομάδες. Ναι, ίσως το πιο ιδανικό θα ήταν να είναι 14. 14, αλλά βλέπουμε ότι ιδίως η Football League, οι ταχύτητες, και τώρα ας πούμε με 16 ομάδες, οι μισές, κάπου στα μισά του πρωταθλήματος, εγκαταλείπουν σχεδόν. Ναι. Οπότε... δεν ξέρω και τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα είναι τα τηλεοπτικά. Ναι. Θα έχουν συμβόλαια, και μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένα, καμία σχέση με τα χρήματα που λαμβάνουν τώρα για τις ομάδες Super League 2. Αν κάνουμε την αντιστοιχία με τη Football League, τα έσοδα τους από τα τηλεοπτικά θα είναι πολύ περισσότερα από όσα λαμβάνουν τώρα από την ΕΡΤ. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση στα τηλεοπτικά. Να βγαίνει ένα ποσό για τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος, της Άλφα Εθνικής, της Β' και της Γ', δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, και τα πιο πολλά λεφτά πάντα αναλογικά να πηγαίνουν σε αυτούς που ανεβαίνουν πρώτον, για να ενισχύουν, και μετά από κάτω προς τα πάνω, για να μπορούν να ενισχυθούν, έτσι, για να μην έχουν ανάγκη να ζητάνε δανεικούς από τον Ολυμπιακό, να ζητάνε δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Να γίνεται τρόπον τεινά μια διαχείριση τύπου NBA, που, όπου ο αδύναμος πάντα ενισχύεται. Δηλαδή παίρνει ας πούμε τα picks στα draft και παίρνει παιχταράδες και σιγά σιγά χτίζει. Αυτό ισχύει, Μπάμπη, και στο αγγλικό πρωτάθλημα, έτσι, και στην Premier League. Αυτοί που ανεβαίνουν παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι. Βέβαια, από την άλλη όμως, επειδή έχουμε ελεύθερη αγορά και έχουμε καπιταλισμό, δεν γίνεται μια ομάδα η οποία φέρνει και τα περισσότερα έσοδα να μην καρπώνεται αυτά. Δηλαδή είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ναι, είναι θέμα όμως και το πώς μπορούμε να κάνουμε το προϊόν πιο ανταγωνιστικό, έτσι. Εγώ εκεί το πάω. Το προϊόν, γιατί το προϊόν θα γίνεται ανταγωνιστικό όταν πάψει να υφίσταται όμως και όλη η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Η κάχη υποψία, όταν ισχύει ας πούμε μόνο ο τυφλός οπαδισμός, όλα αυτά που είναι σημαντικοί παράμετροι που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ελεύθερη αγορά πάντως δεν είναι η ΕΡΤ. Έτσι. Είναι ελεύθερη αγορά. Όχι. Είναι ελεύθερη αγορά, είναι ένα κανάλι το οποίο και αυτό κρίνει, ας πούμε, με τα δικά του μέτρα τα σταθμά να λειτουργήσει έτσι. Είναι ελεύθερη αγορά. Προσφέρει συμβόλαια. Προσφέρει συμβόλαια με δικά μου χρήματα. Ναι, με δικά σου χρήματα. Εντάξει. Υπάρχει και το θέμα της αποδοτικότητας. Στην ΕΡΤ λένε ότι τους έχει φέρει ανταπόδοση. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ξέρω, τον Άρη, τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνουν θεαματικότητες, ας πούμε, της τάξης του 20%. Όταν έχεις μπει πάντα μέσα από Μουντιάλ, που το βλέπουν όλοι οι φίλαθλοι, ασχέτως ομάδας. Ναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, να με πεις εμένα ότι τα 4 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού και τα 2 εκατομμύρια του Άρη τα έχει βγάλει. Δεν τα έχει βγάλει. Ναι, δεν ξέρω, αυτό θα μας το δούμε. Θα το δούμε στους ισολογισμούς στο τέλος της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί και ο Κλειωμένης αναφέρει και στα 4 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού, 2 εκατομμύρια πήρε από την ΕΡΤ. Έτσι. Πήρε καλό συμβόλαιο. Ναι. Καλό συμβόλαιο ήταν. Ναι. Ας πήγαινε να το πάρει από την ΟΠΑ το συμβόλαιο που πήρε, θα το έπαιρνε. Mm-hmm. Με 200.000 να βλέπουν τον Άρη. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει και 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ναι, αλλά οπότε δείχνουν οι ακροματικότητες, ή πάλι ακροματικότητες, τα λέω ραδιοφωνικά, θεματικότητες, μια χαρά τον παρακολούθησαν και πάλι, και πάλι δεν του φτάσανε τα 2 εκατομμύρια του Άρη, έτσι, γιατί έγινε δεκανίκη του Ολυμπιακού για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Έχει πτώσει του δανεικού τον Ολυμπιακό. Δεν του φτάσανε, πήρε και 300.000 από τον Γλυκόπουλο για να κάνει το ρίσκο και το χορτάρι. Πάλι από τον Ολυμπιακό, εννοείται. Ναι, έγινε. Σε χαιρετούμε. Αυτά, καλημέρα. Τσάω. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίες. Εδώ με την εκπομπούλα μας, με τις πρωινές μας και με τις πρωινές μας, καλά σίγουρα, με τις πρωινές μας σχέσεις όσον αφορά το τιμέλ γενέστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πούμε και κανένα έτσι βαρύγδουπο. Αλλά αυτό στο οποίο δεν αναφέρθηκα, ή μάλλον αναφέρθηκα, αλλά δεν το επεκτείνω και θα το επεκτείνω πάρα πολύ. Είπαμε ότι το σημαντικό είναι για τα παιδιά που παίζουν μπάλα. Είπαμε, δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, ο Μάτος, ο Φορτούνης, ο Ματίγια και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Είναι πόσα παιδιά που αγωνίζονται σε εκατότερες κατηγορίες. Είναι παιδιά που έχουν επενδύσει οι οικογένειές τους χρόνια σε αυτό. Δηλαδή το να παίξει ένας ποδοσφαιριστής, ένα παιδί ας πούμε, να προωθηθεί και να αγωνιστεί σε ανώτερες κατηγορίες, ο κόπος και ο χρόνος είναι σχεδόν φάμιλος του, και το χρήμα
πολλές φορές είναι σχεδόν εφάμιλος του να... με ένα άλλο παιδί που πάει φροντιστήρια, διαβάζει. Θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις ρε μεγάλε, ας πούμε το πανεπιστήμιο, ας πούμε το ποδόσφαιρο. Απλά όχι, εστιάζω στο θέμα των οικογενειών, ας πούμε, που θέλουν να δώσουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά τους και εξετάζουν με τον ένα και τον άλλον τρόπο, ας πούμε, παραμέτρους, ξέρω εγώ, να οθήσουν το τέκνο τους εκεί που έχει έφεση, ας πούμε, είτε στα γράμματα είτε ξέρω εγώ στο ποδόσφαιρο. Λέω τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παιδιά που και οικογένειες που επενδύουν σε αυτό απογοητεύονται. Τα παιδιά βολοδέρουν σε πόλεις με 200 και 300 ευρώ να στηβάζονται, να μένουν ξέρω εγώ 2-3 και να μην έχουν πολλές φορές για την σύντησή τους. Είναι πραγματικά φαινόμενα αυτά και φυσικά υπάρχει το θέμα της ασφάλισης. Το κυριότερο, επαναλαμβάνω, διότι ποδόσφαιρο είναι, τραυματισμούς έχεις, δεν γίνεται να μην τους υποστείς και είσαι ξεκρέμαστος και μετέωρος. Ευελπιστούμε τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, γι' αυτό και λένε εδώ οι θείοντες και οι επαείοντες ότι θέλουν να δημιουργήσουν τουλάχιστον 3 επαγγελματικές κατηγορίες που θα θεμελιώνονται τα πολύ βασικά δικαιώματα. Και επαναλαμβάνουμε, μη βλέπετε μόνο εδώ τα εκατομμύρια, δώσε ρε προεδράρα, φέρε να πούμε τον παιχταρά με 10 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ταχύτητες μηδαμινές, υπάρχουν παίκτες με βασικό μισθό 600-500 ευρώ και μη σας πω και στις μεγάλες κατηγορίες και στην Super League. Δεν είναι μόνο στην Football League, άστε στη Football League, άστα βράστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Δεν σε ακούω πολύ καλά. Γιατί λες, δεν λες από την καρδιά σου. Γιατί, από το λέω, μέσα από την ψυχή μου το λέω. Τυπικά το λες. Τυπικά λες. Τυπικά είμαι καλά. Είσαι και εσύ δυσαρεστημένος από αυτό το τραγουδάκι σου, Από ότι είμαι δυσαρεστημένος. Είσαι και εσύ δυσαρεστημένος που δεν ακούστηκε το τραγουδάκι σου, λέω. Καλά, δεν το έβγαλα ακόμα το τραγουδάκι μου. Το έβαλα να το ακούσουμε. Όχι. Δεν σε απέτρεψαν. Όχι, καλά ότι δεν μας επιτρέπουν, δεν μας επιτρέπουν. Εδώ πέρα δεν θέλω να ακουστεί η φωνή του τραγουδιού του σημερινού. Ναι, τα δικά μου δεν επιτρέπουν να ακουστούν. Είδες, τι μας κρύβουν, μας φημώνουνε. Λοιπόν, είμαι πολύ δυσαρεστημένος. Έχανε κανένα στημένο πρόσωπο. Στημένα όλα. Ποιος κινεί τα νήματα? Ποιος έκλεβε την ταμπακέρα, εγώ? Όχι εσύ. Ναι, όχι. Έχουν... Αλλά πέσανε κι ένας άλλος που κινούσε τα νήματα και γι' αυτό τώρα γίνεται αυτό. Θεία σου, οι μαριονέτες οι από πίσω. Κοίταξε, πάμε να σε εξηγήσω με κάποιον να το καταλάβει. Ναι, να καταλάβω, να καταλάβω. Οι άνθρωποι, διάφοροι τύποι βρήκανε γερά κορόδενα να καλοπερνάνε. Να ξέρουν δικά μας λεφτά, Ελλήνων ή δικά μου. Ναι. Ειδικά σε όντω ένα φάλου. Ναι. Και να μην νοιάζονται. Να σου πει, τώρα και αυτή νοιάζεται για αυτήν, τώρα θυμήθηκε μέσα τη στάση. Έτσι. Αναγεννηθεί ως σαν το φύνακα. Φίνικα. Εγώ μιλούσα κανονικά σε σένα, θα έλεγα όλα με τον Νίκη και με το Σίγμα. Ναι. Όχι, ήταν διάφορα που έχουν υπόλοιψη να καταλάβουν μερικά πράγματα. Μάλιστα. Και φαγητικά θα μετανιώσουν. Mm-hmm. Δεν έτσι? Έτσι είναι ακριβώς. Το λογικό πάντα έχει τη δυνατή μεγαλύτερη. Μάλιστα. Να σε καλά, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε. Να ξαναλέμε μια τοποθέτηση έτσι που μας εξέτρεψε λίγο τη. Έτσι, θεωρητικής ανάλυσης των πραγμάτων, αλλά καλό είναι να λέγονται και αυτά τα οποία δεν αντιλαμβάνεται κανένας, ούτε εγώ ίδιος. Αλλά το θέμα είναι μας φημών. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι είναι? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Τώρα που έπιασε η βροχή, προσοχή. Έτσι. Τραγούδια και άλλες καιρικές συνθήκες. Και κρύο μαζί, Έτσι. Είναι αυτό το πράγμα, ρε. Καλά, ναι. Τι, έκανα λίγο εκεί 25 Μαρτίου. Είπα, όταν έχουμε τριήμερα είναι καλά. Από εκεί και πέρα δεν. Και ο καιρός δεν θέλει τις καθημερινές και τις βαριές δουλειές και τις πολλές δουλειές. Πήγα να πιω καφέ, λέω, τι έγινε, κοιτάω το ημερολόγιο, εντάξει. Δεν είναι ενώ, 9 Απριλίου. Άστα να πάνε. Ναι, ναι. Εγώ τα αφήνω, αυτά δεν πάνε. Όλα καλά. Περίφημα, εσύ? Καλά, παλικάρι μου, το ξέρω. Τουλάχιστον ο καφές να πετυχαίνει και όλα τα άλλα. Δεν βαριέσαι. Δεν πέτυχε σήμερα, νεροζούμι έγινε. Μην το δώσω και αυτό, καμιά φάπα. Αυτό, γι' αυτό. Δεν, γι' αυτό. Νεροζούμι έγινε. Μάλλον ξύπνησα αργά και βιάστηκα να τον κάνω. Δεν είχα υπομονή. Αυτό γιατί το ό,τι κάνεις στη ζωή σου, λέει, κύριε, πρέπει να το κάνεις με μεράκι, ακόμα και τον καφέ. Ο καφές κι αν έχει μεράκι. Σε παρακαλώ, χαμηλή φωτιά. Ποιος τολμάει να βράσει τον ελληνικό σε πολύ χαμηλή. Στο πρώτο τέτοιο, στον καζάκι. Όλοι τον κάνουν κατευθείαν, α πούμε, και κατευθείαν. Πετάγονται φυσικά.
εκείνο τον ελληνικό που στον κάνανε στα μαγαζιά στη μηχανή, ρε φίλε, δηλαδή. Άστο. Έγκλημα, το υγειονομικό κατευθείαν, δεν ξέρω εγώ, υπηρεσίες, οι αρμόδιες, το Υπουργείο Εμπορίου. Πάρσιμο άδεια. Δεν πίνω καφέ έξω, δεν πίνω καφέ. Ποτέ, έξω, ποτέ. Αρμόδιο, δηλαδή, δεν... Πάρσιμο άδεια όταν κάνουν ελληνικό στη μηχανή. Ναι, κανονικότατα. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα μου. Καλές ρουφιξιές. Τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μου στο Σωτήρι που λέει 8 σαρδάμ σε 30 δεύτερα. Looky look. Πιο γρήγορος και από τη σκιά μου, ε. Χρειάζεσαι ύπνο. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ότι θα άκουγα Κατερίνα στην πρώτη ανταπόκρισή μου από το συγκεκριμένο νησί που είμαι τώρα, γιατί έχω γυρίσει και άλλα εδώ στην Καραϊβική. Αυτή τη στιγμή είμαι στην IT και θα άκουγα Κατερίνα IT. Στην εισαγωγή στην IT. IT έχει σχέση με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Είναι και οι δύο IT. Εγώ εδώ Αλέ. Πέρα η παραλία, η παραλία είναι... No, αν έρθουν παοξίδες θα πάνε στο Port de Prince. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Park de Prince παλιά που είχε αγωνιστεί με τον Γκάμπριτσο ΠΑΟΚ και είχε φάει δύο. Άκουσε με μπαμπή, ναι. Η παραλία είναι νότια και κοιτάει Τζαμάικα, ναι. Από εκεί που ήρθα δηλαδή. Πώς είσαι στον Αρμενιστή και βλέπεις το Άγιο Όρος, ένα και ταυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Είμαι σε ένα υψόμετρο, σου κάνω ανταπόκριση. Βέβαια, έτσι. Ακούω. 300 μέτρα, ναι. 300 μέτρα. Σε υψόμετρο 300 μέτρων από τον Ατλαντικό ωκεανό κοιτάω Τζαμάικα, από εκεί που ήρθα δηλαδή εδώ, και ακούω το κύμα του ωκεανού, μπαμπί, βλέπω, βλέπω έναν ουρανό γεμάτο με άστρα, τον οποίο, μπαμπί, αυτά τα αμέτρητα άστρα, εμείς εδώ οι αϊτινοί, οι αεκτζίδες, τα μετρήσαμε, γιατί βγάλαμε με μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή που μας έδωσε μια Αμερικάνα, η οποία είναι εδώ δημοσιογράφος και δουλεύει εδώ και έχει έρθει από το Σαν Φραντσίσκο, μας έδωσε μια κάμερα, βγάλαμε μια φωτογραφία. Βγάλαμε μια φωτογραφία τον ορίζοντα, ορίζοντας εδώ που βλέπουμε είναι πεπερασμένος, δεν είναι αμέτρητος ο ορίζοντας. Επικοινωνήσαμε λοιπόν με NASA, μας είπε ότι το εμβαδόν του ορίζοντα είναι, που βλέπουμε εμείς, είναι ένα συγκεκριμένο. Βγάλαμε τη φωτογραφία, αντιστοιχίσαμε τη φωτογραφία στο εμβαδόν του ορίζοντα και μετρήσαμε τα άστρα. Απλά ένα παιδί μετράει τα άστρα λοιπόν. Με Νέλα ως Λουτέμις νούμερο 2, μάλιστα. Ξέρεις. Περίμενε τώρα, περίμενε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να αναπτύξουμε. Θέματα, αλλά πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Εδώ στην περιοχή, εδώ στην περιοχή, στο πυροφυλάκιο που είμαι πάνω, γιατί και ως εθελοντής πυροσβέστης. Τέλος πάντων. Τι σε βάλα στο πυροφυλάκι, σε βάλα για δουλειά, ρε. Είναι δυνατόν. Εντάξει, εθελοντικά. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν που είμαι. Σαν αυτού του εθελοντέ που βάζανε φωτιά, μήπω από αυτού είσαι. Βρέα, άσε τώρα. Δεν το ξέρει αυτό, έφυγε. Green Revolution. Green Revolution. Έφυγε από την Ελλάδα και δεν το ξέρει αυτό. Που έβαζανε συγκεκριμένα φωτιέ, για να πληρώνονται, να πούμε εδώ και τέτοια. Του πιάσανε πρόσφατα. Άκουσε, κοίταξε, σε ακτίνα 9 χιλιόμετρων, σε ακτίνα 9 χιλιόμετρων που είναι η παραλία. 9 χιλιόμετρα παραλία. Πολλέ, τον οποίο. 9 χιλιόμετρα, 9 χιλιόμετρα. Η μαρτυρία νίκησε έναν αυτόπτη. Και δεν έχει, άκουσε με, και δεν έχει, ούτε, δεν έχει ούτε ένα φω. Ηλεκτρικό ρεύμα ΔΕΗ δεν υπάρχει. Και έβλεπα εγώ τα φώτα. Έβλεπα εγώ τα φώτα στα 9 χιλιόμετρα. Και νόμιζα ότι ήταν στα 900 μέτρα. Και ότι έρχονται κάτι, ας πούμε, περίεργοι με φακούς να μας δολοφονήσουν. Έτσι. Εγώ τη σκέφτηκα έτσι. Άντε γρήγορα να πάω διάλειμμα. Σου έχω βάλει και τραγουδάκι. Άντε τραγουδάκι. Περίμενε. Το ακούς, το ξέρεις. Το ξέρω, άκουσε με να σου πω τώρα, γιατί εδώ είναι το τζουμί. Σε 17.000 κατοίκους, σε 17.000 κατοίκους που είναι η επαρχία εδώ που είμαι στην παραλία, έχω γνωρίσει τους χίλιους. Λοιπόν, και έχουμε πει ΑΕΚ, έχουμε πει Βίβλα Φραντς και τα λοιπά, Βίβλα Δημοκρατή και όλα αυτά, τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ πέρα σε 17.000 κατοίκους, ξέρεις πόσους αστυνομικούς έχει. Έχει 3 αστυνομικούς. Δεν υπάρχει έγκλημα εδώ. Εγκληματικότητα 0. Καραϊβική. Έτσι. Λέει, εκεί, λοιπόν, καραϊβική, καλά μου λέγανε Αμερική. Λοιπόν, για να πω... Διάλειμμα! Περίμενε! Διάλειμμα! Περίμενε λίγο και να κάνει διάλειμμα. Για να πάω, πήγα 30 χιλιόμετρα δυτικά
και δεν βρήκα μόνο ένα περιπολικό. Και είχε τρία μπλόκα τα οποία τα κάνανε οι κάτοικοι. Για να περάσουμε, περάσαμε από δύο face control. Οι κάτοικοι τα κάνανε τα face control με κορμούς των δέντρων. Βάζανε κορμούς των δέντρων και αυτοκίνητα, φράζανε το δρόμο, οπότε ο άλλος πήγαινε με μηδέν και του ανοίγα μόνο αν ήταν έγινε, του ανοί... τσάω. Έτσι, 20 χρονάκια στη Ζαμάικα, 20 χρονάκια να φουμάρω. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, 7 και 8 πήγε. Βαράνε εδώ, βαράνε χωρική. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη μας ωρίτσα, 7 και 16 πρώτα λεπτά, με KLF Last Train to Transcentral. Συντήθηκε και μεταδίδεται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη. Κύριε Λευτέρη, κάτσε να πάρω την άλλη, περίμενε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι λέει, γόρι μου. Καλά είμαστε, πού είσαι? Τι που είμαι, βρέχει εδώ πάνω το εξωτικό τριάδι. Εντάξει, δεν είναι, μη βαθεριζέ, εσύ εκεί κάτω δεν έχει. Δεν έχει βροχή εδώ. Δηλαδή αποκοδομή, οικοδομή ή λες, από κάτω. Πάω στα υπόστα. Δεν βλέπεις, εδώ τώρα είναι ανοιχτά, είναι εδώ. Α, εδώ είναι, έτσι. Εδώ είναι εδώ, όχι αυτό, τίποτα. Ναι, εσύ αποκοδομή πλάς άκρη-άκρη και έχει να μην γίνεις μουσκήμα. Εδώ δεν είναι, εδώ είναι σπίτια. Πάρε μια ομπρέλα. Μπορείς να πάρεις μια ομπρέλα. Ομπρέλα, σαν τον άλλονα που πήρε την ομπρέλα και έτσι, εκεί μέσα, άστο τώρα. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Για πες. Λέγε πάμε μου γλυκό αγόρι. Εσύ θα μας πεις θεματάκια, δώσε εδώ σπιρτάδες. Ναι, δεν έχει θεματάκια. Εσείς πήγαμε και κάναμε το λαϊκό δικαστήριο, του Χουλιαμάκη αυτό εδώ πέρα. Είπαμε τρεις εκπομπές ένα 24ωρο, παγκόσμιο ρεκόρ, παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν ήξερα κύριε, πού να πληρωνόμουν κιόλας, Μπάμπη, γλυκό αγόρι, πού να πληρωνόμουν. Και το άλλο είναι ότι εντάξει, είχαμε το Χουλιαμά, ήρθε ο Δημητράκης, τον ευχαριστώ, ήρθε και ο λαός του. Ναι, ρε παιδί μου, ήρθε από εκεί η Ξητική Σταυρόπολη, ήρθε με μπύρες εκεί, είπε ο άλλος τα αθλητικά και αυτά εδώ, είχε κόσμο. Εγώ θα έλεγα προτιμήσω, αλλά τώρα πώς θα το κάνουμε, κάπου να κάνουμε και εμείς ένα τέτοιο, γιατί μόνο αυτή είναι. Ζωντανή μετάδοση είναι, να φτιάξουμε. Είναι εκλεωμένη, δηλαδή, για τον Πάρκο, εγώ θα πάω το Πολτάσμα, ας κάνουμε και εμείς ένα τέτοιο πράγμα, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα τέτοιο, ας πούμε. Κάτσε εδώ να κάνουμε λίγο το ραδιόφωνο. Και μετά όλα θα γίνουν, όταν θα φτιάξουμε την BBC, την πραγματική TV. Το αληθινό, το ορθόδοξο, το BBC. Κάτσε, εδώ έχουμε θέμα τώρα. Άσε, σε βιντεάκι. Τα είδα. Ενημερώθηκα. Ενημερώθηκα. Λίγο φυστήκια τώρα για να το δώσω και να κάνει τα κουλούρια, ρε μου. Αυτό δεν ήξερα να γίνει, ρε. Όταν έφυγα, θα σου πω το άλλο. Όταν έφυγα και μ' άφησε στα δικαστήρια, προπάτησα όλο το θέμα που θα πάνω να δει. Μισή ώρα μέχρι την... Τερευταία. 2,5 ώρα τελείωσε. 2 και 20 τελείωσε. Μ' άφησε εκεί πέρα. Από εκεί πέρασα μπροστά από τους αστυνομικούς που φυλάνε τα δικαστήρια που ήταν. Και ανέβηκα προς τα πάνω. Και όταν έφτασε με λέει ο Δημητράκης, πόση ώρα κάνεις, μισή ώρα κάνω του λέω. Τόσο κάνω. Λέω θα συναντήσω τίποτε περίεργους, αλλά δεν είχε τίποτε. Τι περίεργους, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Για πού να τους δεις. Δεν κυκλοφορεί τίποτε εκεί. Τίποτα δεν κυκλοφορεί. Το μόνο που συνάντησα πιο πάνω να δείξει στο 12ωρο της πολυκατοικίας είναι ένα μαγαζί που είχε πατσά. Παπαπαπαπαρούσε πρωί του πατσά. Είχε πατσά, δεν πήγες να χτυπήσεις έναν. Πώς θα χτυπήσω τώρα αφού πήγαινε σε αυτό για να φάμε που τέτοιο, πες το. Μάλιστα. Κάνα κουρασανάκι που έχει ωραίο αυτό εδώ πέρα. Τι να φας τα πατσά που θα πήγαινε στην πηγή εκεί, της κούτρας. Είδες και εγώ, της εξωτικής Σταυρόπουλου έβαινε στο μεγάλο Λίμπερο να φας. Έτσι. Με έφερε, παιδε, το πω στον κόσμο, με έφερε τυροπιτάκια, με έφερε κριτσινάκια, με έφερε μπουγατσούλα, μια χαρά. Την κάναμε τα ράτσα. Σήμερα τι θα φάμε είναι το θέμα. Σήμερα εντάξει, δεν εγώ ξέρω. Τώρα έκανα καφέ, σ' άκουσα από την αρχή. Μ' αρέσει. Άκουσα και το Λευτέρι που πήρε. Άκουσα και το Φευγάτορα, άκουσα τους και το όλους. Πάω μας καλημέρα. Έτσι. Εντάξει, δεν έχουμε. Δεν έχουμε θέματα. Άστα τίποτα. Νεκρή μέρα. Μαζεύουμε, μαζεύουμε αγόρι μου. Έτσι. Καταρχήν, μαζεύουμε τα θεματάκια. Μάζεψε και... Μάζεψε εσύ τα θεματάκια και εδώ είμαστε εμείς. Μπράβο το αγόρι μου. Έτσι, έγινε. Καλημέρα τον υποδόμου να βγει και καλημέρα, να πει την πολυκάμου. Τσάω. Μαζεύουμε τα θεματάκια. Έλα αγόρι μου, με περίμενες. Ρε Μπάμπη, ναι. Τι να πω, δηλαδή τέτοια ακούω
ώρες, δηλαδή κάθομαι και περιμένω εδώ ανταπόκριση από Τζαμάικα με κινητό ενός Αιτινού, ενός παιδιού εδώ του Φασντών, Φασντών το λένε το παιδί. Τι Φασντών, ρε, Φασντών. Φασντών. Τα Αντών τα ξέρεις που παίρνουμε στα πόκερ. Άκου να σου πω ονόματα εδώ, τα ονόματα, άκου τα ονόματα της παρέας. Σφεντών ο ένας, Τράκι ο άλλος, Τράκι. Σουπιάτο λένε τον άλλον. Ήξερες εσύ ότι οι Αιτινοί φίλοι μας είχαν στείλει 100 ανθρώπους να πολεμήσουν στην Ελληνική Επανάσταση το 1821. Λες να μην το ξέρα, έτσι, γι' αυτό είμαι εδώ, ρε. Έτσι, τα αδέρφια μας οι Αιτινοί, και ότι ήταν οι πρώτοι που αναγνωρίσανε το νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος. Καταρχήν φτιάχνουν τον καλύτερο καφέ εσπρέσο εδώ πέρα. Έχω πιει 5 σήμερα, η ώρα είναι τώρα εδώ 11:30 το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε, σου λέω, ακούω τον ωκεανό, είμαι στα 300 μέτρα υψόμετρο. Από καλά, τον ωκεανό και τα σταράκια ακούς, έτσι. Ακούω τον ωκεανό, τα κύματα του ωκεανού. Τα κύματα της θάλασσας μου το πάνε, το ξέρεις αυτό του. Τα θάλασσα, ρε, εδώ μιλάμε για ωκεανό, θάλασσα. Η Ελλάδα στέλνει, θα πατήσει σελήνη με δικό της όχημα. Πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα επανδρώσεις αυτή την αποστολή. Μπαμπή, στα κρεολί. Να σε δηλώσω. Στα κρεολί. Στα κρεολί. Κρεολί θα μπορούσε να πουλάει παντσέτες, σουτζουκάκια. Μπαμπή. Ναι! Άσε με να πω κάτι και το κλείνω. Στα κρεολί. Γιατί μιλάω και κρεολί. Ξέρεις πώς λένε το You are very beautiful. Πώς. Ου. Μάλιστα. Μπελαπίλ. Άντε για. Άντε για. Τσαου. Τα μάθαμε και αυτά. Θα είναι ο πρώτος που θα καταθέσουμε έτοιμα εμείς εδώ. Διότι το ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς. Είπε ότι η χώρα μας θα στείλει, λέει, στη σελήνη δικό της όχημα. Που έχει βγει στην Ποπλή όχημα, μπορεί να στείλει κάποιο παπάκι. Που θα κατασκευαστεί από Έλληνες επιστήμονες. Και η Ελλάδα θα γίνει μέλος του γκρουπ των ελάχιστων χωρών που έχουν κατεβάσει δικό τους όχημα στη σελήνη. Κάτσε, η σελήνη είναι πιο κάτω μας, δηλαδή πως είναι, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και λέμε κατεβαίνουμε. Μάλλον κάπως έτσι, ας πούμε, από τα κάτω μας θα είναι. Το όχημα, λέει, αυτό θα παραμείνει για μερικές μέρες στη σελήνη, όπου θα μαζέψει δεδομένα τα οποία θα είναι περιουσία του ελληνικού κράτους και των ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι προγραμματισμένες εκτοξεύσεις είναι το 2021 και το 2022. Δείξαμε ότι όταν υπάρχει συντονισμός δυνάμεων μπορούμε να πρωτοπορήσουμε. Α, δεν θα στείλουμε δηλαδή κόσμο στη σελήνη. Όχι, να βάλουμε και μερικούς, γιατί όχι. Θα έχουμε δηλαδή την δικιά μας NASA. Θα μπορεί ίσως να συνδράμει και ο ΟΑΣΤ σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Έτσι με τα διαστημικού τύπου λεωφορεία τα οποία διαθέτει. Θα φτάσουμε και στην ώρα μας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπαμπή, όποιος θέλει να δει φωτογραφίες και βίντεο που θα ανεβάσουμε, γιατί θα καθαρίσουμε και τις παραλίες από τα πλαστικά εδώ. Μάλιστα. Έχω μαζέψει 1500 άτομα. Ναι. Κρατήσω τώρα κάτι ντοκιμαντέρ καθαριότητα πλαστικών. Βάλτε τους να ακούσουν λόγο, επειδή τουλάχιστον να είμαστε πρώτοι στην IT. Και εμπρός, IT, IT. Περίμενε, ρε, στο Facebook, Λευτέρης, Λευτέρης, τα λατινικά, Χαζιδάκης, Αλφα, Δέλτα, Γιώτα, Χι, Αλφα, Ζήτα, Γιώτα. Μπείτε, δεν θα σας σπαμάρει ποτέ, ναι, έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Άγιστα, έτσι, ανταπόκριση, από μέχρι και στο Αλφα του Κεντάβρου θα φτάσει αυτή εδώ η εκπομπή. Κανονικότατα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Καλημέρα! Μπαμπή, εγώ είμαι πάλι. Γεια σου Κατερίνα. Ξέρεις γιατί καλό. Γιατί καλή, θα πας και εσύ στην σελήνη. Σε στείλουμε. Κλείσε το ράδιο. Για να κλείσει το ράδι, ποιος θα μας ακούει μετά. Ένας το κλείνω, άλλος φεύγει. Βλέπω ότι αυτό που μίσαμε μαζί και το επισημάναμε, καλύτερα ο καθένας να παίρνει από μία φορά. Ναι, έτσι πες, θα βάλει λίγο τάξη. Βάλε λίγο τάξη, ναι. Ο Λευτέριξ μπορεί να θέλει να περιπέξει με δικές καταστάσεις, αλλά οι υποθέσεις που θέτουμε εμείς δεν είναι για περιπέξει. Τα προαπαιτούμενα
Όσον αφορά τη συμμετοχή στην εκπομπή, βεβαίω. Γι' αυτό, αν έχει ενόχληση, ναι, πες στο Γιωργάκη, Γιώργο να καταχειρώσει. Ποιο Γιωργάκη, τον Παπανδρέου. Το Ζαγόρα. Α, όχι, Γιωργάκη, τον διευθυντή μα, σε παρακαλώ. Γιώργο, Γιώργο, τι. Γιωργάκη είναι μόνο γάπη. Ναι. Όχι, δεν εννοώ τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Ναι. Α, να καταχειρώσει ένα. Ένα τηλέφωνο που πώς όπως έλεγε ο Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου, δεν έλεγε ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια, έτσι και εμείς. Ένα τηλέφωνο ανακρατεί. Και σε παίρνει από εκεί. Αν δεν είναι αυτός μας περνάει. Έτσι, πες, έλα μου, ντε, αυτό ξαναπες το. Παβί, η εκπομπή σου ψυχαγωγεί πολύ κόσμο, μην το χαλάς. Καλά, πολύ μη το λέει, θέτεις και... Όχι, όχι, είναι de facto. De facto. Μάλιστα. Δηλαδή είναι δεδομένο. Έγινε. Α, ευχαριστούμε για την παρέμβαση και την θέσπιση κανόνων. Καλημέρα στη γραμμουλά. Μπαμπή, Λευτέρη. Έτσι αποχώρησε. Κατά τα άλλα σήμερα έχουμε και μπαλίτσα, ε. Το ξεχνάμε αυτό. Έχει Champions League, το ξεχάσαμε. Προημιτελικά. Δύο παιχνίδια, μια χαρά η εβδομαδούλα και Champions και Europa. Φτάνουμε και εκεί προς τα τελειώματα. Σε ένα Champions League στο οποίο σαρώνουν οι Άγγλοι. Με δύο αναμετρήσεις Liverpool Porto και Tottenham Manchester City στις 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια. Με έτσι ρίχνοντας ας πούμε μια αισθαντική ματιά στις αποδόσεις, την Liverpool να την τοποθετούν οι Bucks σε μια εξωφρενική κάτε με απόδοση φαβορή, ένα κάτι, ένα 30, ένα 40, που εντάξει ρε παιδί μου, δεν μας έχει δώσει και τέτοια δείγματα η Λίβερπουλ. Ναι, μεν κυριαρχεί και παίζει καλά και πρωτοστατεί, μάλλον όχι κυριαρχεί, πρωτοστατεί ας πούμε και στην Premier League και στην Ευρώπη τα πάει καλά, αλλά τώρα παίζοντας απέναντι στην Πόρτο που επίσης έχει δώσει δείγματα, το να το βάζεις ένα 40 τον Άσο στο πρώτο παιχνίδι κιόλας που μπορεί τα πράγματα να είναι σφιχτά και. Και επίσης ας πούμε τεράστια απόδοση έχει και η Tottenham απέναντι στην City. Κάτι 4 κάτι. Tottenham στο καινούριο της γήπεδο και όλες στο πρώτο της παιχνίδι για την φάση του Champions League. Ματσάρες μια χαρά είναι. Άντε να τώρα να διαλέξεις τι να παρακολουθήσεις. Ναι μεν είμαστε Liverpool, αλλά τώρα η ενδοαγγλική κόντρα ασφαλώς και έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Και αύριο βεβαίως άλλα δύο παιχνιδάκια. Ajax Juventus και Manchester United Barcelona. Επίσης τηλεορασίτσα μπορούν εδώ οι λάτριδοι της πετοσφαίρισης να παρακολουθήσουν και όλο το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των οκτών των play-offs της Volley League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ηρακλή. 1-1 είναι η φάση των δύο αγώνων. Ο Ηρακλής κέρδισε το Σάββατο τον ΠΑΟΚ και σήμερα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς στις 5 η ώρα από την ΕΡΤ Sports. Είναι το ΕΡΤ Sports. Κάνουμε και κανένα έτσι ας πούμε εύσχυμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μόνο από τη φωνή σου, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λες, μου λένε εδώ τα παιδιά και οι κοπέλες ότι το παιδί αυτό πολύ ωραία φωνή έχει. Μα άρχισες τώρα τις γαλιφιές, είσαι ένας γαλιφιανάκης κι εσύ, μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μπαμπή, σε ευχαριστώ. Πρέπει να έρθεις εδώ, πρέπει να έρθεις εδώ με όλη την μπάντα. Ναι, γιατί άκου να δεις, ναι, εγώ έχω 1000 ευρώ σε δολάρια εδώ πέρα, ναι, μαζί μου. Φαντάσου όλα... όμως ότι... Φαντάσου ότι το 1 ευρώ έχει αξία 100 ευρώ εδώ. Μην με κάνεις, γιατί το 1
Γιατί εμένα τα 100 ευρώ ξέρεις πόσα ή την λεφτά είναι, 8.600. Μάλιστα. Άρα εγώ τώρα που έχω 1.000 ευρώ, ξέρεις τι έχω εγώ εδώ, 100.000. Τι θα κάνεις, θα κάνω τώρα προπαίδειες ρε πρωί πρωί, δεν μπορώ να πω. Έχω 100.000 ευρώ μπαμπή και θα τα ξοδέψω όλα σε 10 μέρες. Φάτα. Εδώ πέρα θα καθαρίσουμε, την ακτή. Φάτα. Από όλα τα πλαστικά. Από τα πλακτών. Δεν θα μείνει πλαστικό κολυμπηθρό ξύλο. Οπότε μέρα και αύριο έχουμε και football league και μπάσκετ έχει. Μια χαρά εβδομάδα γεμάτη. Γεμάτη πρωταθληματάκια. Γεμάτη διοργανώσεις. Τώρα που φτάνουμε και στο τέλος και σιγά σιγά θα μας λείψουν. Δεν έχουμε και το καλοκαίρι και τίποτε να παρακολουθήσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχω Πότε πρόλαβες ρε. Μα τον έκλεισα και με πήρε. Έχει δύο τηλέφωνα και με καλεί. Είπαμε είναι παραπάνω από ένας άνθρωπος. Δεν εξηγούνται έτσι τα πράγματα. Παράγια και Χριστέ. Αρχίζω και τρομάζω. Το last train του Transcendent. 9 Απριλίου του 2000. Σήμερα είναι μια κοσμοϊστορική ημέρα που κάθε φορά την θυμόμαστε. Γιατί έχει έτσι και μια αθλητική προέκταση όσον αφορά το επίπεδο της ανατροπής. Ανατροπή, ούτε ο Κομπότης δεν την έχει πετύχει τέτοια ανατροπή. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι στις 9 του Απρίλη του 2000, εκείνη την ημέρα, είχαμε εκλογές. Είχαν επιτεύχθει η μεγαλύτερη ανατροπή όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟ κερδίζει τις εθνικές βουλευτικές εκλογές και αναλαμβάνει την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Ήταν οι εκλογές οι πρώτες του Κώστα του Καραμανλή, όπου τα exit polls δίνανε Νέα Δημοκρατία. Τα πρώτα αποτελέσματα δίνανε Νέα Δημοκρατία. Είχαν βγει οι Δημοκράτες να πανηγυρίζουν στους δρόμους κανονικότητα, λευκούς πύργους, συντάγματα, ιστορίες και έτσι, λίγο μετά τις 7 και κατά τις 9.30 άρχισε να αλλάζει εντελώς το σκηνικό και το αποτέλεσμα και διπλό ημίχρονο δηλαδή άσος τελικό και να παίρνει το πάνω χέρι το Πασόκ, το οποίο κατέκτησε την κορυφή. Ανατροπή ούτε η Μάντσεστερ στον τελικό της Βαρκελόνης απέναντι στην Μπάγερ τόσο μεγάλη. Ούτε η Λίβερπουλ απέναντι στην Μίλαν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης τόσο μεγάλη. Μόνο η μεγάλη Πασοκάρα θα μπορούσε να πετύχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ο Γαϊτάνος λέει, ο φίλος μας ο Παναγιώτης των ακροατών σου είναι ο Λευτέρης. Την ώρα της εκπομπής σου είναι παραπάνω από ένας. Αχ, τι μας κρύβουνε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπί! Λευτέρη! Διάλειμμα! Τσάω! Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας το πρώτο μισάωράκι της δεύτερης μας ώρας, θα οδηγηθούμε στην ανάπαυλα για να επιστρέψουμε για το φινάλε. Εγώ και ο Λευτέρης και εγώ. Ουδής έμεινε στον πλανήτη Γη, μάλλον όλοι θα αρχίσουν να πετάνε με τις πτήσεις της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας προς Σελήνη το 2021, όλο αυτό να δηλώσουμε συμμετοχή, να φύγουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας, 7:41 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρούλα, τώρα ξυπνάει, τώρα εφορμή στην καινούρια ημέρα. Καλά κουράγια και καλά μυαλά. Ποια γραμμούλα μπορεί να μας περιμένει, καλημέρα. Μπαμπή, τα κορίτσια της παρέας μου είπαν να το ανακοινώσω αυτό. Μίλησα και με την Κατερίνα τη Βουγιούκα. Λοιπόν, κατά 70% παντρεύομαι την Miss Guadeloupe, Miss France, Ωφελή Μεζινό. Βέβαια, εντάξει, έχει γίνει μια πρώτη κρούση. Έχω πάρει μια... Δεν θα το έλεγα... Μ' αρέσει το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, έχει γίνει μια πρώτη κρούση. Ναι, φτάσανε τα φάξ στην... Το yes I do, ναι. Μπαμπή, το yes I do δεν I μου το είπε you, το κομμάτι. I love you, do you love me, yes I do, το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις. Αλλά Μπάμπη μου το εξήγησε, μου λέει δεν θα σου απαντήσω αμέσως, ναι. Γιατί έχω πολλές δουλειές τώρα, γιατί από Miss Guadeloupe έγινα Miss France και πηγαίνω έρχομαι, ναι, από τη Guadeloupe στο Παρίσι και ξανά πάλι πίσω. Ναι.
Μάλιστα. Και μου λέει θα κάτσω να το σκεφτώ, λέει έχεις πολλά λέει θετικά, μου έχει βρει πολλά θετικά. Μάλιστα. Το μπορείς. Πες μου ένα θετικό πες μου. Ένα θετικό. Εγώ της είπα, Μπάμπη, εγώ μόνο θετικά βλέπω σε σένα, δεν βλέπω αρνητικά. Έτσι, έγινε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ένα πράγμα θα της πεις για να παρακάμψεις τις αναστολές της. Ήμπολελε. Θα σε κατατρεφεί κατευθείαν. Μπορεί και να το έχει πει, δεν ξέρεις. Θα φύγουν οι αναστολές. Εδώ αυτός έχει πει ότι θυμήθηκε. Ότι θυμάται και τα ρουμάνικα είπε εκείνα. Και τα μίλκο βλάκο. Μ' αρέσει όμως που καταγράφεται εσείς τα τηλέφωνα του Λευτέρη και θυμάστε ό,τι και αν έχει πει. Σε παρακαλώ, δεν χάνονται αυτά. Έτσι, σωστό. Πήρα τηλέφωνο για άλλο λόγο, ρε φίλε. Όταν ακούω τα διαφημιστικά σα διαλύματα, πέφτω σε κατάθλιψη. Γιατί? Είναι τα καλύτερα, που, τα καλύτερα που υπάρχουν, τα καλύτερα σποτάκια έχουμε. Έχω φάει σε όσους διαφημίζεται. Δυστυχώς. Ρε φίλε. Λε, αρχίζει. Αιγαίο. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και πολύ και όλα. Το Αιγαίο, φίλε, με έχει βολέψει τη λιβεράκι, ψαράκι, τηγανισμένο έτοιμο. Ζωάρα. Αρχίζει ύστερα. Πορκίτο. Ναι. Έχω φάει. Κατά κυπέρ, κατά τον τέφο μου. Έχω φάει. Το αυτό στους λαζαριστές από πίσω. Έχεις φάει. Με το ψητό. Ναι. Έχω φάει. Ρε φίλε, αρχίζω πως είσαι κατάφληξη. Είσαι ζωντανή διαφήμιση. Πρέπει να, είπαμε, πρέπει να πάρεις να φτιαχτεί. Δεν τα σκέφτονται. Ακούτε διαφημίστε του Λίμπερο. Μία κάρτα συνολικής έτσι, τροφοδοσίας. Από όλους τους χορηγούς μας. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Δεν είναι, δηλαδή έπεσε σε κατάφληξη. Και μιλάμε σε όλες τις εκπομπές, έτσι. Και του Τσατσαρού και του... και της Τρόικας και του Κόλκα και όλων των. Ακούς Λίμπερο και σου ανοίγει η όρεξη, αυτό είναι το κακό. Ναι, ρε, που, φαγητό, ό,τι είναι με φαγητό μέσα, λέω, έχω φάει, ρε φίλε, που μπορώ να πέσω σε κατάθλιψη. Γιατί σε κατάθλιψη όμως? Γιατί συνειδητοποίησα ότι ακόμα και στο Κωνσταντινίδη, το ζαχροπλαστή έχω φάει. Ναι. Μόνο στον Δημήτρη δεν έχω πάει, στο δικό μας, το Φούρνα. Εντάξει, δεν είναι χώρο, αν τα σπρώξει. Άμα τα σπρώξει, άμα το κατοστάρικο που χρωστάς. Έτσι, στο φωτιάδι. Το Δημήτρη να τα σπρώξει, θα πούμε ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Έτσι. Ομοφίλε, θα σταματήσω να ακούω τα διαφημιστικά σας. Μόνο τα καλύτερα, τα καλύτερα. Σε εκπομπές δεν μπορώ να μην τις ακούω, αλλά όταν λες πάμε για διάλειμμα, το κλείνω. Και τα ανοίγω ύστερα. Ο ανάποδος ακροατής. Έτσι. Φιλιά. Ή να έρθουν και περισσότερα. Να, ένα challenge, ας πούμε, για όσους θέλουν να διαφημιστούν στο Λίμπερο 107,4, να βρεθεί ένα φαγάδικο που δεν έχει φάει ο φίλος μας ο Παύλος. Αυτό κι αν είναι challenge, κανονικότατα. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικάκι τα λέμε και μέσω διαδικτύου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Αυτή η γρηγοράδα, ρε φίλε μου, να βγαίνω κατευθείαν. Δεν έχουμε πελατεία τώρα γι' αυτό, κατάλαβες. Κόψαμε τα πάω κάρις, μας κάνατε, σας ράναμε. Και δεν έχει πελατεία το μαγάζι. Δεν έχει πελατεία. Δεν υπάρχει ίντριγκα, δεν υπάρχει τίποτα. Πρωί-πρωί θέλει ο κόσμος έτσι να ανεβάζει. Αντί για καφέ, θέλει να φουντώνει λίγο, να ανεβαίνει λίγο αίμα στο κεφάλι. Περισσότερο. Ίντριγκα, αλλά έχει ποδόσφαιρο σήμερα. Έτσι ακριβώς. Και είναι ο σκοπός αυτός, είναι, δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να βλέπουμε εγώ έτσι, εσύ αλλιώς, ξέρω εγώ, δεν ξέρει τώρα. Συμφωνείς, εγώ την έχω πιο μικρή, εσύ την έχει πιο μεγάλη. Συμφωνείς μαζί μου ότι είναι υπερβολικά χαμηλή η απόδοση που δίνουν οι Bucks στην Liverpool? Ναι. Εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και... Μπαμπή, για μένα στο Champions League, στο Champions League, ειδικά στο Champions League, και πολλά, και η ιστορία το έχει δείξει αυτό, δεν υπάρχει ένα 35, ένα 45. Ένα 29 το βλέπω εδώ σε στοιχηματική. Ένα 29, δηλαδή λες και παίζει η Liverpool με τα άσπρα χώματα. Εγώ είμαι Liverpool, ξέρει. Εντάξει, παρακολουθάω τη Liverpool, τη Βιτένιο, μα όχι, εντάξει, είμαι παδός. Παρόλα αυτά, και να με πούνε ότι είναι σίγουρο, φίλε μου, δεν θα το πιστεύω. Όχι, τι, μα χίλιες φορές βάλε ένα χικάκι. 560 το χί. Βάλε το χικάκι, τι πλάκα κάνεις. Πρώτο παιχνίδι είναι. 29, ρε φίλε. Τι είναι Πόρτο Σκληροτράχυλη, Κονσεϊσάο, ιστορίες. Μπράβο, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. 1,29. Όπως επίσης και το 4,45 που βλέπω εδώ πέρα της Tottenham. Ναι, υπερβολικά ψηλό. Αμέσως το επόμενο που θα σου έλεγα είναι αυτό. Ναι. Είναι δηλαδή, τι να πω, τέλος πάντων, έτσι τα βλέπουν, έτσι σου λέει, άμα δεν παίξει. Ίσως είναι ένας τρόπος στο στοιχηματικό να διώξουν τον κόσμο από το να ποντάρει στα φαβορί.
για να ναι. φυλάξουν τα νότα τους. Διότι τώρα, ας πούμε, στη Λίβερπουλ κανείς δεν ποντάρει. Πού είναι το φαβορί, μεν. Πολύ πιθανό να κερδίσει. Κοίταξε, αλλά σου λέει δεν θα το ποντάρει κανένας. Οι εταιρείες κοιτάνε πρώτα να εξασφαλίσουν την εταιρεία. Ακριβώς. Για την κανιότητα τους, γιατί σε περίπτωση που επαληθευτεί ένα φαβορί και παιχτεί πάρα πολύ κατά κόρον, θα, θα χάσουν. Τώρα, τώρα το κάνουμε λίγο. Ας πούμε φανερά, το Tottenham City που είναι και ξέχωνα από τη δυναμικότητα των ομάδων είναι δύο αγγλικές, έχει τόσο χαόδη διαφορά, ενώ ας πούμε το Manchester United Barcelona είναι πιο ισορροπημένο λίγο. Ναι. Δεν είναι, εντάξει, τώρα εγώ στο Champions, να σου πω την αλήθεια, εγώ παίζω το Σαββατοκύριακο, εντάξει, ένα τυχηματάκι με λέει, αλλά στο Champions League πιστεύεις τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν παίζω, φίλε μου, Μπάμπη, γιατί αυτό, για αυτόν τον λόγο, γιατί υπάρχουν χαμηλές... Καλά και δύο τώρα, σε αυτή τη φάση τώρα όλα είναι ανοιχτά, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις τώρα και τι να δεις, αυτό είναι το κακό. Και τα δύο τα μάτς θα είναι πάρα πολύ ωραία, και τα σημερινά και τα αυριανά επίσης, πολύ δυνατά παιχνίδια. Εγώ τώρα αυτό το δεν θα το παίξω το στίγμα, θα κάτσω να τα απολαύσω. Ναι, 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 ναι. Έτσι, φυσικά θα θέλω να κερδίσει η Λίβερπουλ. Εμένα περισσότερο με τριγκάρει όμως να δω το Tottenham City. Δεν, όχι, εγώ. Καλά, εντάξει, αυτός που δεν είναι Λίβερπουλ. Όχι, που και που είμαστε, δεν αλλά πάνω. Δεν ξέρω. Έτσι, τώρα ναι, είπαμε Άγγλοι, θα πέσει καλή κλωτσιά εκεί, ωραία θα είναι. Ναι, εγώ θα το προτιμούσα πάντως από αυτό. Αυτό ξεχώρισα την Premier League, την κλωτσιά. Καλά, δεν πέφτει η κλωτσιά, εννοείται, μια χαρά παίζουν. Ναι, αλλά έτσι θα θέλαμε. Μάλιστα. Εγώ είχα περισσότερες ελπίδες, λέω ότι θα είχε παραπάνω πιθανότητες να περάσει η Λίβερπουλ, αν το πρώτο μάτς ήταν εκτός έδρας. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, σε φίλουμε, τσάω. Καλημέρα. Λοιπόν, Μπάμπη. Λοιπόν, Λευτέρη. Εδώ στην IT η σημαία μας είναι μπλε. Τα βλέπεις όλα μπλε. Τσάω. Έτσι, από μια κουβέντα, θα σπάσουμε κάποτε, θα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ μας. Ας πούμε, που θυμάμαι πέρυσι σε μια εκπομπή, πέρυσι προπέρυσι, είχα κλείσει 27 φορές τον Λευτέρη. Μπορούμε να το φτιάξουμε και αυτό. Είπαμε, δεν κόψαμε τις σύντριγκες, αυτό ούτως ή άλλως διαμορφώνεται από τους ακροατές, ας πούμε. Το επίπεδο κουβέντας και τα θέματα ξέχωρα από αυτά που συζητάμε εμείς. Αλλά να, από τη μία από την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε, ας πούμε, ότι φτάνει με αυτό. Αλλά αυτή την εβδομάδα δεν βλέπουμε κινητικότητα. Δεν πειράζει. Λόγω επειδή το παλιό, το ορθόδοξο. Καλημέρα. Σε έχουνε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Μην το μάλλονεις το παιδί, ρε. Ποιον? Το Λευτέρη. Το μάλλον. Άσε που τον έβγαλα κιόλας, τον είχα στο γύψο, έπρεπε να τον παίρνει έχω. Πολλές φορές. Ναι. Ναι. Αναπληρώνει τις φορές που δεν πήρε, τις μέρες που δεν πήρε. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Κάνει οπότε προσπαθεί να τα κοντρολάρει. Σωστό και αυτό, ναι. Στο ισοζύγιο όντως θα υπάρχει ισορροπία. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Εμείς οι φανατικοί, ας πούμε, έχουμε να τον ακούσουμε μέρες τώρα. Παρόλα τα στερητικά, εδώ βγήκε ο φίλος μας ο Παύλος και είχε καταγεγραμμένες όλες τις φράσεις που έχει πει και όλες τις τοποθετήσεις του Λευτέρη κατά καιρούς. Τώρα που είπες Παύλος, Παυλάρα, σε περιμέναμε προχθές και δεν ήρθες. Ναι, κάνει όλοι πολύ μεγάλα λόγια, είπαν όλοι θα έρθουνε. Ναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να το γνωρίσω τον Παύλο, ήρθαν τα πετσιά. Ήρθαν τα πετσιά. Την επόμενη φορά γεροί να είμαστε. Έτσι, έγινε, φιλιά, τσάω. Και μιας και αναφέραμε τα της γαστριμαργίας, που πάντα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ την εκπομπούλα μας, ένας άλλος πάρα πολύ φίλος μας, επίσης, στην Καλιφόρνια μια οικογένεια είχε ένα κατοικίδιο γουρουνάκι, το οποίο βρέθηκε σε ένα γειτονικό σπίτι και ο ιδιοκτήτης είπε ότι θα το προσέχει, δήλωσε, μέχρι να ένα κατοικίδιο γουρουνάκι 180 κιλών, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Θα το έχει εκεί πέρα τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου το γουρουνάκι, μια χαρά, για να το παραλάβει, για να το πάει στην ιδιοκτήτρια οικογένεια. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και επιτενόταν η αναμονή, δεν άντεξε μάλλον αυτός ο φίλος μας και έσφαξε το γουρουνάκι. Ένα κατοικίδιο γουρουνάκι. Μια οικογένεια, λέει, στην Καλιφόρνια έμεινε παρηγόρητη όταν το αγαπημένο τους γουρούνι που είχε χαθεί βρέθηκε σφαγμένο. Εντάξει, δεν είναι για γέλιο αυτό τώρα, άλλο να μην γίνονται. Η πριγκίπισσα, το όνομα της γουρουνίτσας, βρισκόταν στο σπίτι της μητέρας της ιδιοκτήτριάς της, ωστόσο λύθηκε
από τον στήλο της. Το γουρούνι, λέει, των 180 κιλών έκανε βόλτες κοντά στην περιοχή μέχρι που βρέθηκε στην αυλή του γείτονα. Η οικογένεια δεν είχε καταλάβει το γουρούνι έλειπε, ωστόσο το εντόπισε η αστυνομία και ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού να το προσέχει μέχρι να βρουν που ανήκει το ζώο. Βάλτε ένα νεράκι, βάλτε ρε παιδί μου ένα κάτι της να φάει και εμείς θα κάνουμε την αναλογή έρευνα. Ο τύπος λέει δέχτηκε να το προσέχει, εγώ, μην είναι τύχη. Ωστόσο δεν προσδιορίσε το πώς. Ο δράστης είχε μπριζόλες στο πρόσωπο του γουρουνιού και μέσα λέει σε μια ώρα το είχε σφάξει. Το βλέπεις σαν εκείνα τα καρτούν, ας πούμε, που όταν πεινάει ο πρωταγωνιστής βλέπει ψητά να γύρνανε πάνω στους σούβλες. Οι αρχές μία ώρα μετά αντίκρισαν το θέαμα και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Σοκαριστήκαμε, πιστέψαμε ότι ο άνδρας φυλάει το ζώο μέχρι να το φτάσουμε. Δεν πιστέψαμε σε καμία περίπτωση ότι θα το σφάξει. Οι ιδιοκτήτες του δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Κανείς δηλαδή δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό που συνέβη. Έβαλαν, πως λένε, το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Η πριγκίπισσα ήταν ένα λίγο γλυκό γουρουνάκι. Της άρεσε να ήταν κοντά σε ανθρώπους και ποτέ δεν ήταν επιθετική. Από όταν γεννήθηκε, λέει, την είχα στην αγκαλιά μου και την τάιζα με ένα μπουκάλι. Ήταν μέρος της οικογένειας. Σοκαρισμένη ήταν και η γειτονιά, αφού λάτρευαν το πόσο φιλικό ήταν το ζώο. Αυτή η πράξη μας κάνει άρρωστους, τη λατρεύαμε. Ο δράστης πρέπει να τιμωρηθεί. Τι να πεις. Για είπε σε πείνα μάλλον. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παντή. Καλώς τώρα. Έλα, ανησύχησα να σου πω επειδή ξύπνησα τώρα. Ο ναι. Λευτέρης πήρε κανένα τηλέφωνο. όχι επειδή... πολλά, 16-17, από εκεί. Εντάξει, επειδή ξύπνησα τώρα, γι' αυτό λέω ανησύχησα, παιδί μου, και λέω τι έγινε στη συμμετοχή. Θα σου στείλω ηχογραφημένα, μιξαρισμένα και καταγεγραμμένα όλα τα τηλέφωνα του Λευτέρη. Όχι. Δεν τα έχεις, ας πούμε, να τα ακούς μετά. Πιάνει κανένα 45 λεπτάκι, άνετα. Όχι, σήμερα γιατί παρατήρησα μετά, έχω κανένα 20 λεπτά. Είχε δυνατό σερί σήμερα, ήταν τα δυνατά του σερί. Είχε να εμφανιστεί 3-4 μέρες και τα πήρε έτσι παραμάζω. Και αυτό λέω και εγώ τι έγινε με το παιδί. Ναι. Τι λέει άλλο. Καλά είμαστε. Σημαντικό. Τίποτα. Δεν συνέβη τίποτα. Καλά έκανες και κοιμόσουνα. Δεν έχασες τίποτα απολύτως. Ναι, πολύ βαρύς. Σήμερα ήμουν πολύ βαρύς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι πια ξέρω. Ο καιρός. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο καιρός. Μούχλα, υγρασία, σαλονικίλα είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι. Ξέρεις, λίγες πόλεις το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβουν οι άλλοι. Μετά μας λένε εδώ ότι είμαστε. Και το έχω πει πολλές φορές. Μας λένε χαλαρά. Και δεν είμαστε χαλαροί. Δεν μπορούμε. Ξέρεις ότι μερικές φορές είσαι φτιαγμένος από το βράδυ και ξυπνάς με πιο ένταση. Ξαφνικά, άμα δεν πιες, δεν κάνεις τίποτα. Σου έχει συμβεί αυτό, να μην μπορείς να στανιάρεις καθόλου. Ναι. Εννοείται. Να ξυπνάς και να πεις τι έγινε. Σε άλλες περιπτώσεις θα ήμασταν πάρα πολύ δραστήρια πόλη, αλλά η υγρασία δεν μας αφήνει. Δεν τα λάβες. Ωραία, χαιρετισμός και εδώ. Στο φιλαράκι μου του Μιχαλέ, το δίνω χαιρετισμούς. Εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε τότε την καλημέρα μου, κανονικά τέτοιο. Και ήθελα να πω για τον προηγούμενο, άμα ξεκινήσουμε αυτά, για τον προηγούμενο. Που δεν τον άκουσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πω. Έγινε, φιλιά. Τσαου. Λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης, λέει, μ' αρέσει, λέει, που κρατάς ζεστούς στους ακροατές σου. Καλύτερα, λέει, που κοιμόσουν για το τι συνέβη στην εκπομπή. Έτσι, την αλήθεια λέμε. Καλημέρα στη γραμμούλα, όποιος κοιμάται για μας. Καλημέρα. Γουρουνάκι. Καημένο γουρουνάκι. Ευρώ. Θα σε προστατεύσω. το σατανάρε, πώς θα βρίσκεις και θα κάνεις. Ρε τον αφήσω τον άλλον. Βαβή, από εξωτική τρύπα το τούνελ του 32 μέσα στη σπηλιά σε παίρνω. Τρύπα του χωροχρόνου είμαστε, όχι απλά το τούνελ που μας συνδέει με το σύμπαν. Ρε Βαβή, κανόνισε το ευρώ-ευρώ γιατί θα έχουμε ιστορίες. Όχι. Κανόνισε. Και όσο θα με καλέσεις, κανόνισε το ευρώ. Και θα σου πω και το άλλο, κύριε Μπάμπη. Χθες ήταν να βγάλω την μπλούζα ξανά. Και ρώτησα τον φίλο μου που έχει την καφετέρια, με λέει, βγάλτε ένα γουρμ. Α, που λέω, να την βγάλω. Αλλά μετά σκέφτηκα, κάτσε εδώ, δεν έπεσε η χορηγία, λέω, γι' αυτό. Δεν έπεσε. Έγινε, φιλιά, τσάω.
Πω πω και τι θυμήθηκα τώρα, ε. Πες το, πες το, βάλ το, βάλ το, βάλ το. Green Jelly, Three Little Pigs. Oh, χαίρομαι μόνος μου. Καλημέρα στην τελευταία γραμμούλα ίσως, καλημέρα. Μηδέν εδώ στο πηλίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, Δήμο με λένε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και εγώ, πολύ που σας ακούω. Πολύ που το άλλο που πήρε τις πολλές φορές τηλέφωνο. Ναι, ναι. Τις πολλές, ναι. Αφήστε να εκφραστεί ελεύθερα. Λίγο θέλω να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ και πόσες εβδομάδες είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ό,τι και να πούνε, δεν μας νοιάζει πλέον. Έτσι. Είμαστε την επόμενη εβδομάδα, μια χαρά θα είμαστε. Και το Μάιο, όπως λέει και ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος Αναστασιάδης, ναι, θα είμαστε πολύ καλά. Έτσι λίγο να τσούζει, μ' αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Ό,τι και να λένε, αυτά που λένε από κάτω που κάνουν, τα λένε γιατί πονάει. Μάλιστα. Άντε ρε. Ναι. Και κάτι ακόμα. Ναι, και ναι. Κάτι ακόμα. Ναι. Και κάτι ακόμα. Και την επόμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές. Ωε, ωε. Ωε, ωε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, άντε, καλημέρα. Πάω καλά, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μία νέα προστίκη και την ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μας συντροφεύσει και τις υπόλοιπες μέρες ο φίλος μας ο Δήμος. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε άλλη γραμμή. Λες και είχαμε κάτι, είχαμε τρεις γραμμές έχω εδώ πέρα στο τηλεφωνικό και τρεις θα είναι του Λευτέρη λογικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρότηση, συμμετοχή, εκούσια και ακούσια και καινούργοι να βγαίνουμε. Δεμπούτο στο 87 και γκολ στο 90. Σαν τον Άγμπομ, ο φίλος μας ο Δήμος. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Δυνατή, ωραία, ακμεότατη. Ακολουθεί Κωστής Ατσαρός μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω.